Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς και η δικηγόρος Όλια Νικολοπούλου. Σε λίγο θα αναλύσουμε τα πάντα για φορολογία, ασφαλιστικό και κόκκινα δάνεια. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Πρόεδρος της Γαλλίας εξελέγει χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν, πετυχαίνοντας ερωτική νίκη έναντι της Μαρίν Λεπέν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος σημαδεύτηκε από την υψηλή αποχή. Ο νεαρός πολιτικός καλείται να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, αρχής γενομένης από την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Tendrait la France, ses intérêts vitaux, son image, son message, j'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe. La communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. Aimons la France. À compter de ce soir et pour les 5 années qui viennent, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir. En votre nom. Vive la République. Vive la France. Επισκέψεις σε Υπουργεία για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου αλλά και διπλωματικές επαφές στο εξωτερικό με στόχο τη θωράκιση της οικονομίας και την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για τις επόμενες ημέρες. Ο κύκλος των επισκέψεων του Αλέξη Τσίπρα στην Υπουργεία θα ανοίξει την Τρίτη από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ πιθανότατα εντός της εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί και το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα αντίμετρα της συμφωνίας. Εντός της εβδομάδας, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα έχει σημαντικές επαφές. Την ανάγκη να αντιστραφεί η αρνητική εικόνα της μετανάστευσης των χιλιάδων νέων της πατρίδας μας στο εξωτερικό, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας κατά τη διάρκεια των εγγενείων των γραφείων της ΟΝΕΔ. Και θα αντιστραφεί, αγαπητέ πρόεδρε, μόνο μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται και η οποία ευημερεί και η οποία μπορεί να δημιουργήσει καλά αμοιβόμενες θέσεις απασχόλησης για αυτή τη νέα γενιά. Κινδυνεύει όμως να είναι μια νέα γενιά η οποία, αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο τον οποίο βαδίζουμε, να είναι φτωχότερη και κυρίως πιο απελπισμένη. Έως και 2,5 συντάξεις θα χάσουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι από το 2019 εξαιτίας των περικοπών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις που περιλαμβάνει η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών. Οι επίμαχες διατάξεις, οι οποίες έχουν έως στόχο την περικοπή της δαπάνης κατά 1,8 δις ευρώ και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή, στο πλαίσιο πολυνομοσχεδίου, θίγουν περισσότερους από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους που θα βρεθούν αντιμέτωποι με απώλειες από 5 έως και 350 ευρώ για κύρια σύνταξη και έως 70 ευρώ για επικουρική κατά περίπτωση. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία προβλέπει πλαφόν 18% στην περικοπή της κύριας και επικουρικής σύνταξης, εκτιμάται ότι θα συμπιεστούν δραστικά οι επικουρικές συντάξεις, ενώ θα επιβαρυνθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι μητέρες ανηλίκων, καθώς και οι δικαιούχοι συνταξιχειρίας ή αναπηρίας. Σε άλλη μία αύξηση στα ασφάλιστρα των ελεύθερων επαγγελματιών οδηγεί σε δύο φάσεις, μερικώς από το 2018 και πλήρως το 2019, η κρυφή συμφωνία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους δανειστές να μην αφαιρούνται από το εισόδημα οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσαν στελέχη του Υπουργείου στην εφημερίδα Ημερησία, η αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί
αυτοί να ψηφιστούν. Για να αποφευθεί μάλιστα η απότομη επιβάρυνση που θα προκύψει, προβλέπεται το 2018 να λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των ασφαλίστρων στον ΕΦΚΑ το 85% του φορολογητέου εισοδήματος μαζί με τις αναλογούσες εισφορές. Θα γίνεται έκπτωση 15%. Και από το 2019 να ισχύσει το νέο μέτρο πλήρως για το 100% του εισοδήματος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών. Μόνοι ιδιοκτήτες που έχουν μικρής αξίας ακίνητη περιουσία θα ευνοηθούν από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ, όπως προβλέπουν τα αντίμετρα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που προωθεί την τρέχουσα εβδομάδα προς ψήφιση από τη Βουλή με το συνολικό πακέτο μέτρων της Τεχνικής Συμφωνίας. Αυτό αποκαλύπτει σε συνέντευξη στην Αυτεμπορική Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία υπογραμμίζει ότι ο ΕΝΦΙΑ θα αντικατασταθεί με έναν φόρο που θα είναι προοδευτικός και θα φορολογεί τις μεγαλύτερες περιουσίες με υψηλότερο συντελεστή, όμως ο εισπρακτικός στόχος προς το παρόν παραμένει αμετάβλητος στα 2,6 δις ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Παπανάτσιου, αναφερόμενη στη διόγκωση των χρεών προς τις εφορίες, δεν αποκλεί να υπάρξουν για τους οφειλέτες και άλλες λύσεις που θα εξεταστούν, όμως αφού προηγουμένως λειτουργήσει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, βάσει του οποίου πάντως, όπως αναφέρει, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τους ίδιους όρους που προβλέπει για τις επιχειρήσεις. Στο σημείο αυτό, να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Το κέφι της. Ο λόγος για τη Μαρί Λεπέν, η οποία μετά την ήττα της και την νίκη του Μακρόν, εμφανίστηκε πιο χαλαρή να χορεύει μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας της. Λίγο νωρίτερα, η ίδια, αναγνωρίζοντας την νίκη του Μακρόν, το συνεχάρει επισημένοντας πως το κόμμα θα πρέπει να ανανεωθεί εν ώψη των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου. Πρώτο κόμμα στις εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατήδιο Σλέσβις-Χόλστάιν αναδείχθηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με ποσοστό 33%. Δεύτερο ήρθε το κόμμα του Μάρτιν Σούλτς με ποσοστό 27%. Το αποτέλεσμα διέψευσε τις δημοσκοπήσεις, καθώς εκείνες ανέφεραν πως η μάχη θα κρινόταν στο νήμα. Με τη συγκεκριμένη νίκη, οι Χριστιανοδημοκράτες αύξησαν τη δύναμή τους κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ αντίθετα οι Σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούσαν μέχρι πρότινο στο κρατήδιο έχασαν 3 με 4 μονάδες. Στην Αμπούτσα της Νιγηρίας μεταφέρθηκαν τα 82 κορίτσια που απελευθερώθηκαν από την Μπόκο Χαράμ με αντάλλαγμα φερόμενα μέλη της οργάνωσης που τελούσαν υποκράτηση από τις αρχές. Τα κορίτσια ήταν μεταξύ μιας ομάδας 270 μαθητριών που είχαν απαγάγει οι τσιχαντιστές από το χωριό Τσιμπόκ τον Απρίλιο του 2014. Κάποιες κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο αρκετές κοπέλες παραμένουν αγνοούμενες έως και σήμερα. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες.
Συντηρείτε το θετικό κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η Ειρήνη Γεωργιλέα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σοφία, και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ανωδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς ωστόσο να έχει πετύχει τους υψηλούς ρυθμούς των συναλλαγών της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, βλέπουμε τώρα άνοδο 0,65%, τζίρο στα 71 εκατομμύρια και γενικός δείκτης στις 758 μονάδες. Η αλήθεια είναι ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι ο οδηγός της σημερινής ανωδικής πορείας. Βλέπουμε κέρδη 1,9% και συγκεκριμένα ανωδικά κινείται η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς 1,33%, κέρδη και για την Alpha Bank 2,29%, ανωδικά κινείται η Eurobank στο συν 2,05%. Έχει ενδιαφέρον, επειδή είμαστε μία μέρα μετά την εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία και την νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν, να δούμε τι συμβαίνει και στις ευρωπαϊκές αγορές. Η αγορά είχε προεξοφλήσει, βέβαια, να πούμε, τη νίκη του Μακρόν. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεικτά πρόσημα. Ανωδικά κινείται μόνο ο δείκτης του Λονδίνου. Σοφία. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση για φορολογία, ασφαλιστικό και κόκκινα δάνεια. Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Ηλία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, σε όλους τους τηλεθεατές. Η ενημέρωση τρέχει, τρέχουμε και εμείς λοιπόν μαζί για να την προλάβουμε. Πολλές οι εξελίξεις, βλέπουμε, ακούμε. Είστε λοιπόν εδώ οι καλύτεροι. Έτσι και λύσω τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι τέτοια καθημερινότητα με τις πληροφορίες, τις εγκυκλίους και τις μόνιμες αλλαγές που πραγματικά έχει αποκτήσει πρέπει, ενδιαφέρον όμως, απόλυτο. Πραγματικά το έχουμε πει πολλές φορές και ευχαριστούμε όλους τους καλεσμένους εδώ κάθε απόγευμα που μας βοηθάτε να μην κάνουμε κάποιο λάθος, γιατί το λάθος το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Σήμερα με καλούσαν, μεγάλη προσοχή, θα τα πούμε όλα βεβαίως και αναλυτικά. Από αυτό που θέλω να ξεκινήσω, γιατί σήμερα διαβάσαμε και πολλά δημοσιεύματα και ακούσαμε βεβαίως και έργα το λόγου, θα το συζητήσουμε και σε πολύ λίγο και με τον κύριο Τσουκαλά που θα τον έχουμε κοντά μας, είναι τι γίνεται με τις φορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Και θα δούμε τι γίνεται και φορολογικά σε αυτή την περίπτωση, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πάντα στο στόχαστρο. Το δεδομένο αρχικά με τις ασφαλιστικές φορές είναι ότι έχουν παρατηρηθεί μια σειρά λαθών και παρερμηνιών και έλλειψη εγκυκλίων που υπάρχει από την αρχή. Αυτό το γνωρίζαμε. Και, ναι, είναι το ένα κομμάτι. Το δεδομένο επίσης είναι ότι αθροίζοντας τις ασφαλιστικές φορές που έχουν βεβαιωθεί τους πρώτους 2-3 μήνες μαζί και με το Μάρτιο, διαπιστώνεται ότι ήδη υπάρχει ένα κενό στα βεβαιωμένα. Άλλα υπολόγιζαν ότι θα βεβαιώσουν, άλλα βεβαίωσαν. Αυτά που βεβαίωσαν είναι χαμηλότερα από αυτά που υπολόγιζαν. Άρα και εισπρακτικά αυτά που υπολόγιζαν να εισπράξουν από αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερα. Άρα μπαίνουν στη διαδικασία αναζήτησης νέων διαδικασιών και μέτρων. Υπάρχει μια φημολογία ουσιαστικά ότι στη συμφωνία που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ουσιαστικά στα ψηλά γραμμάτα συμφωνήθηκε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα οι ασφαλιστικές φορές να μην συνυπολογίζονται στα κέρδη της επιχείρησης προκειμένου να υπολογίζονται οι ασφαλιστικές φορές της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, πρακτικά, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Οι ασφαλιστικές φορές για το 2017 θα υπολογιστούν βάσει αποτελεσμάτων της επιχείρησης που έκανε μέσα στο 2016. Το προηγούμενο έτος. Μέσα στα έξοδα της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται και ο ΑΕ που ήταν πέρσι, ακριβώς, το ασφαλιστικό ταμείο που ήταν το 2016. Άρα σαν έξοδα. Ακριβώς. Διαμορφώνεται το τελικό αποτέλεσμα που βάσει τελικού αποτελέσματος πληρώνει η επιχείρηση φόρο, ασφαλιστική εισφορά αλληλεγγύης και όλα όσα περιλαμβάνονται στη φορολογική νομοθεσία και πλέον από 1/17 πληρώνει και ασφαλιστικές φορές που ξεκινάνε από το 26,95% και μπορεί να φτάσουν μέχρι το 37% αν η επιχείρηση έχει φάπαξ και επικουρικό ταμείο. Πρακτικά λοιπόν λέγεται ότι στα ψηλά γράμματα συμφωνήθηκε στις δαπάνες να μην υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Πρακτικά αυτό, αν εφαρμοστεί μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή μπαίνει στα έξοδα, αλλά υπάρχει ένα διαφορετικό ποσό για τη φορολόγηση της επιχείρησης και διαφορετικό ποσό για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών της επόμενης χρονιάς,
η ζημιά θα είναι 27% επί των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν πληρωθεί την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, αν είναι 1.000 ευρώ οι ασφαλιστικές εισφορές, θα πληρωθούν 270 ευρώ παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές την επόμενη χρονιά. Αν γίνει το χειρότερο σενάριο, που θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα δηλαδή, της επιχείρησης οι ασφαλιστικές εισφορές. Καταρχήν, μιλάμε για κάτι αδιανόητο, γιατί είναι αντιτίθεται στον φορολογικό νόμο και δεν μπορεί να νομοθετεί το Υπουργείο Εργασίας για το Υπουργείο Οικονομικών. Και η ζημιά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, γιατί θα έχεις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνεις. Δεν θα εκπίπτουν πουθενά. Θα πληρώνεις φόρο επί των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί δεν εκπίπτουν από τα έξοδα της επιχείρησης. Άρα η ζημιά μπορεί να φτάσει μέχρι και το 45%. Αυτό και δεν θέλω αυτό πριν. Συν την εισφορά αλληλεγγύης. Συνεπάγεται στην τσέπη τι σημαίνει αυτό, το ελεύθερο επαγγελματία. Δηλαδή, θεωρώ γιατί ήδη, νομικά ότι είναι αδιανόητο να ισχύσει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν των νομοθετών των τελευταίων 5-6 ετών. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσω κάποιους συγκεκριμένα. Έχουν περάσει μια σειρά κυβερνήσεων τα τελευταία 5-6 χρόνια. Μια σειρά λαθών που εφαρμόζονται τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πολλές φορές αποφάσεις πέφτουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο θα πλήξει απίστευτα την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, αν ισχύσει και αν ισχύσει και με το χειρότερο σενάριο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε να δούμε και για τον έξτρα φόρο που φτάνει μέχρι και τα 470 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000, θα μας τα πεις αναλυτικά. Έχουμε να δούμε και στην τσιμπίδα των τεκμηρίων, είναι κάτι λόγω της μείωσης του φορολόγητου. Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Μιχάλη. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε κύριε Μιχάλη λίγο πιο δυνατά. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα επίσης, ευχαριστώ. Κύριε Χατζηγεωργίου, στο ε1 στην 231 στήλη, εκεί 41-58-13, γράφουμε αυτά που αναγνωρίσαμε, ας πούμε, που κάναμε με το 41-58-13. Ναι. Μου έχει εμένα εδώ πέρα λοιπές παραβάσεις, τη βεράντα και τα στέλνουμε και να μην την γράφονται αυτά εκεί στη στήλη. Μιλάτε για τον κωδικό στον πίνακα 5 στην ιδιοκατοίκηση, καλά κατάλαβα. Ακριβώς, ναι, 231 και δίπλα, ας πούμε. Ναι. Έχετε κάνει κάποια τακτοποίηση ή αλλαγή χρήσης. Τακτοποίηση, ναι, τακτοποίηση. Ωραία. Τακτοποίησατε η μη υπαίθρους ή τακτοποίησατε. Ορίστε. Τι τακτοποίησατε. Τακτοποίησα, γράφει εδώ πέρα, ευαδόν νομιμένως του δημάτων κύριων χώρων, 63,27. Αποθήκη 11.97 και βεράντα 36.19. Με ποιο νόμο? 41-78-13 έχει γράφει επάνω. Ωραία. Εκεί ουσιαστικά επειδή υπάρχει η διαδικασία που είναι μειώνει τα τεκμήρια, γιατί δεν έχει κάποια διαφορά. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν είτε έχει γίνει είτε δεν έχει γίνει τακτοποίηση στα κτίσματα, θα πρέπει στο ε9 τα κτίσματα να γράφονται βάσει της πραγματικής τους επιφάνειας και της πραγματικής τους... Εγώ λέω... Αυτό το πράγμα μεταφέρεται στο ε1. Συλλογισμό κάνω. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να μεταφέρεται και στο ε1, να αναγραφεί στον κωδικό 211 τα τετραγωνικά των κυρίων χώρων που ήδη χρησιμοποιείται, στον κωδικό 212 τα τετραγωνικά των βοηθητικών χώρων που ήδη χρησιμοποιείται και στον κωδικό 231 γράφεται τα τετραγωνικά που συμπεριλαμβάνονται στο 211 και 212 που έχετε τακτοποιήσει με το 41-78 του 2013 προκειμένου να διαιρεθεί το τεκμήριο αυτών των χώρων στο μισό. Αυτή είναι η χρήση αυτού του κωδικού. Όχι ότι θα γράψετε αυτόν τον κωδικό και δεν θα συμπεριλάβετε τα τετραγωνικά στο 211 και 212. Όχι, λέω αν πρέπει να γράψω και τα τετραγωνικά της βεράντα. Σας συμφέρει να τα... Η βεράντα όχι, δεν είναι κλειστός χώρος. Έχετε κλείσει όχι. Χώρο και έχετε αυξήσει τα τετραγωνικά του σπιτιού. Όχι. Απλά νομοποίησατε την ταράτσα ως προς το δικαίωμα χρήσης. Ναι. Δεν χρειάζεται να το αναγράψετε, δεν είναι τετραγωνικά. Εννοείται ταράτσα, φαντάζομαι, δεν είναι θέση στάθμευσης. Είναι αδύνατο κάτι τέτοιο. Εγώ αναφέρω το σπίτι, τα 63-27 και το 11-97 την αποθήκη. Ακριβώς. Και τα τακτοποιημένα με τον νόμο που έχουν γίνει με τον νόμο 41-78, τα αναγράφετε ξανά στο 231 προκειμένου να μειωθεί κατά το ελάχιστο το τεκμήριό σας. Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω την αγαπημένη μας δικηγόρα, Όλια Νικολοπούλου. Καλησπέρα, Όλια μου. Καλησπέρα. Πολλά έχουμε σήμερα να συζητήσουμε και για τον εξωδικαστικό και για τις κατασχέσεις και βεβαίως πάντα μας δίνεις στοιχεία και μας ενημερώνεις για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Να καλησπερίσω τον κύριο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Χατζηγεωργίου. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλησπέρα. Η μητέρα μου είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και εδώ και χρόνια έχοντας από την εποχή που ο πατέρας μου ακόμη ζούσε έχοντας τα κτήματα στο όνομά της, μετά το θάνατο του πατέρα μου έκανε αποδοχή εμένα, τις αδερφές μου και τα νύψια μου στα κτήματα. Και παίρνει επιδότηση όπως έπαιρνε και από τα προηγούμενα χρόνια από τον ΟΓΑ. Ωραία. Αυτή τη στιγμή ακούω ότι... Τα κτήματα τα έχει κληρονομήσει. Τι πρέπει να κάνω, γιατί τις 15 του μήνα τελειώνει η προθεσμία να κάνω καταβολή για τα χαρτιά. Ένα λεπτό. Τα κτήματα τα έχει κληρονομήσει η μητέρα σας ή είναι εξ αδιαθέτου... Η μητέρα μου, όχι, τα κτήματα μετά το θάνατο του πατέρα μου τα κληρονόμησα εγώ και τα ανήψια μου. Με διαθήκη. Με διαθήκη. Και τα μεταβιβάσαμε στη μητέρα μου σαν επικαρπία. Ναι, να δουλεύει. Ωραία. Σαν ενοικίαση, πέρσι. Ωραία. Έχει, είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος, έχει κάνει έναρξη... Η μητέρα μου πριν από χρόνια, από το ζήσω ο πατέρας μου, τα είχε τα κτήματα στο όνομά της. Ωραία. Πρακτικά όμως τα κτήματα αυτά καλλιεργούνται. Τα κτήματα είναι καλλιεργούνται. Ωραία. Είναι συνταξιούχος και είναι συνταξιούχος η μητέρα σας. Η μητέρα μου παίρνει μια σύνταξη από το ΙΚΑ, από δικιά τη σύνταξη και από τον πατέρα μου που ήταν στο δημόσιο παίρνει το... Ωραία, το ερώτημα είναι... Αν θα κοπεί η σύνταξη. Είναι αν θα υπάρχει πρόβλημα με τη σύνταξη. Με τη σύνταξη. Να περιμένουμε τον κύριο Τσουκαλά που θα έρθει αργότερα. Ναι, βεβαίως να ενημερώσουμε, γιατί είναι μεγάλη αγωνία και όλοι οι Νικολοπούλοι. Βλέπεις πόσες ερωτήσεις. Σε μια εβδομάδα, σε πέντε μέρες, είναι για να κάνει, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω την ερώτηση. Είναι παλιά σύνταξη. Τελειώνει η προθεσμία. Θεωρώ, βάσει με αυτά που έχω ακούσει γενικότερα, ο συνταξιούχος ο οποίος εργάζεται και μήπως το αγροτικό εισόδημα δημιουργήσει πρόβλημα σύνταξη. Αυτή είναι η ερώτηση, λοιπόν. Είναι ανήκει στους παλιούς συνταξιούχους. Δεν έχουν πρόβλημα. Άρα δεν έχει πρόβλημα, αλλά Μαΐου. Έχουμε πει ότι πάντα, σε κάθε περίπτωση, πρέπει το κύριο επάγγελμα να μην είναι αγροτικό. Αν τώρα το κύριο επάγγελμα είναι αγροτικό, τότε κινδυνεύει. Κινδυνεύει, βέβαια. Κινδυνεύει. Να χάσει το 60% της σύνταξης. Είναι ότι είναι ανήκει στους παλιούς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος που μετά μέσα στο 17 ασκεί την δραστηριότητα. Πώς εμφανίζεται? Η μητέρα μου η συνεφορία εμφανίζεται ως συνταξιούχος του ΙΚΑ. Άρα δεν έχει κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης και να είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος ή αγρότης με βιβλία. Με το πατέρα μου, όταν ήταν τα χρήματα κοινά, την είχε κάνει λίγο και 20 χρόνια, 25. Απλά επειδή είχε αλλάξει λίγο και η φορολογική διαδικασία, αν είχε κάνει έναρξη και είχε εγγραφτεί σαν στο Μητρό της εφορίας, σαν αγρότης ειδικού καθεστώτος ή ακόμα χειρότερα, σαν αγρότης με έναρξη, με ατομική επιχείρηση κτλ., ενδεχομένως θα έπρεπε να προσεχθεί λίγο διαφορετικά. Ως προς το φορολογικό κομμάτι, δηλώνεται η επιδότηση που λαμβάνει, υπάρχει στο φορολόγητο κομμάτι βάση με το... Αυτό που... Ναι, αυτή τη δηλώνουμε κάθε χρόνο. Κάνει Y3, δηλώνει την επιδότηση, ναι. Και μέχρι το κομμάτι που προβλέπει ο φορολογικός νόμος είναι αφορολόγητη. Ναι, επέρσι που κάναμε κύριε Σουκαλά την αποδοχή κληρονομιάς, τις μεταβιβάσαμε και εγώ και τα νύψια μου τα κτήματα στο όνομά της. Το ότι έχει κτήματα στο όνομά της είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός από το αν έχει πρόβλημα με τη σύνταξη ή όχι. Η σύνταξη εξαρτάται με το τι κάνει στην πραγματικότητα. Άλλο λοιπόν η ακίνητη περιουσία και άλλο το εισόδημα. Αν σας ακούστε, αν αποφέρουν εισόδημα, πολύ σωστά σας λέει ο Ηλίας, εάν σας αποφέρει εισόδημα, έχει να κάνει με τη σύνταξη. Αλλά ωστόσο, αν είναι μόνο ακίνητη περιουσία, δεν έχετε κάτι άλλο να φοβάστε. Αν μεταβιβάσατε δηλαδή μόνο ακίνητη περιουσία και δεν σας αποφέρει εισόδημα, δεν έχετε κάτι να φοβάστε. Όχι, τη μεταβιβάσαμε και μας αποφέρει. Άρα... 300 ευρώ επιδότηση. Πόσο, τι επιδότηση είπε? 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ. Καλά. Τι είναι? Εντάξει.
Μάλλον, εντάξει. Το μόνο πρέπει να κάνει τώρα είναι να βγάζει καλό λάδι, μάλλον. Αυτό μάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να αναμένουμε την εγκύκλιο αυτό. Αλλά είναι και πολύ μικρή η επιδότηση. Πολύ φοβόμαι του χρόνου. Το λάδι θα κοστίζει τετραπλάσια τιμή. Αυτό πάντως που λέει ο κύριος, Σταμάτης, Όλια μου και Ηλία μου, είναι μία ερώτηση που μας κάνουν καθημερινά. Διότι είναι οι μέρες που θέλουν να δουν, θα την πάρουν την επιδότηση ή όχι. Βεβαίως αυτό το οποίο αναφέρω και εργατολόγοι, θα το δούμε και σε λίγο με τον κύριο Τσουκαλά, είναι δεν έχουν πρόβλημα οι παλιοί συνταξιούχοι. Είναι για αυτούς που μέσα στο 2017 ασκούν παράλληλα μια δραστηριότητα. Εκτός των συνταξιούχων του ΟΓΑ, έτσι. Να το πούμε στο 2024, 12, 24, 25. Τι αποδεικνύει αυτό στην καθημερινότητα, ειδικά με τους αγρότες, με τις συντάξεις κτλ. Ότι δυστυχώς τα Υπουργεία είναι εκτός του παλμού της αγοράς. Δεν μπορείς να αφήνεις κάτι τέτοιο σε εκκρεμότητα ενώ έχεις ψηφίσει το νομοσχέδιο από το Μάιο του 2016. Ακριβώς. Και έχουμε φτάσει στο Μάιο του 2017, ένα χρόνο μετά, να συζητάμε ακόμα για το θα δούμε τι θα γίνει και πώς και αν χαρακτηρίζεται αγροτικό εισόδημα και πώς θα φορολογηθεί και αν θα του κόψει τη σύνταξη, σε μια χώρα που πολύ τη σύνταξη που έχει κοπεί την καλύπτουν από τις ελιές που καλλιεργούν. Και που οι μισοί Έλληνες έτσι κι αλλιώς έχουν κάποια αγροτεμάχια τα οποία έχουν κληρονομήσει από γιαγιάδες, παππούδες και τέλος πάντων τώρα το ότι παίρνουν και μια μικρή επιδότηση δεν τους είναι δυνατόν. Έτσι αν είναι δυνατόν. Βεβαίως το έχουμε πει πολλές φορές, περιμένουμε, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά θα τα δούμε και σε λίγο αναλυτικά και με τον κύριο Τσουκαλά. Είναι η πρώτη βεβαίως που λέμε, είναι ένα όχι στους παλιούς συνταξιούχους, δεν έχουν πρόβλημα. Στους παράλληλα μέσα στο 17 που ασκούν κάποια αγροτική δραστηριότητα θα δούμε, περιμένουμε βεβαίως κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο όλη Νικολοπούλου. Αλλά πάμε τώρα να δούμε, μιλούσαμε πριν από λίγο με τον Ηλία για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λέμε λοιπόν για αυτό το κρυφό χαράτσι ως προς τις εισφορές και πώς μας τα εξήγησε πολύ αναλυτικά ο Ηλίας, αν θα είναι δαπάνη. Βεβαίως περιμένουμε κάτι να νομοθετηθεί, έτσι. Περιμένουμε, περιμένουμε να νομοθετηθεί, Σοφία μου, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι φωτιά, εάν και εφόσον έρθει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διότι πέρα από όλες τις... βέβαια, σαφώς. Αλλά αυτό, πέρα από όλες τις άλλες επιβαρύνσεις, θα κληθούμε ουσιαστικά, ουσιαστικά δηλαδή να πληρώσουμε ένα διπλό φόρο ως προς τι τώρα, όπως ακριβώς το δήλωσε και ο Ηλίας. Και φόρο ως προς τις ασφαλιστικές μας εισφορές, αλλά δεν θα εκπίπτουν και αυτές, αλλά πώς να σου πω, ουσιαστικά θα εκδίδονται με βάση το ακαθάριστο δηλωτό εισόδημά μας. Το ακαθάριστο. Είναι τεράστιο το πρόβλημα για εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες, το καταλαβαίνεις. Βέβαια, αυτά μένει να δούμε αν θα νομοθετηθούν τελικά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα νομοθετηθούν. Ναι, αλλά τα ψηλά γράμματα ακούμε ότι είναι μέσα στις 100 διατάξεις, τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες ουσιαστικά θα αναγκαστούν να φέρουν τις εφαρμοστικές διατάξεις όλων των αυτών που ψηφίστηκαν και που συμφωνήθηκαν. Τελικά όμως τι από όλα αυτά θα γίνει δεν το ξέρουμε. Αν γίνει, θα είναι ο θάνατος του ελεύθερου επαγγελματία. Είναι βέβαιο. Όπως επίσης και η καταργήση των εκπτώσεων που ακούσαμε χθες για όλους τους νέους, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί είχαν την πρώτη πενταετία, είχαν κάποιες ελαφρύνσεις σχετικά με αυτό. Τώρα φαίνεται ότι καταργείται και αυτό. Δεν ξέρω, μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα μείνουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες, θα μείνω όμως και παράλληλα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πόσο μπορούν να βοηθηθούν, βλέπεις πόσες ερωτήσεις μας κάνουν καθημερινά εδώ οι τηλεθεατές, έχουν οφειλές, ασφαλιστικά ταμεία. Τι μπορούν να ρυθμίσουν. Και αν λοιπόν μας το είχες αναφέρει για τις 150 δόσεις, ναι, είσαι η πρώτη είναι, που όλοι μιλούσαν για 120 και μας είπες για τις 150 δόσεις, πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται. 150 δόσεις λοιπόν, με 100% δόση στα 50 ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί σε αυτό από ό,τι φαίνεται θα μπορούν, όχι από ό,τι φαίνεται, ψηφίστηκε πια, θα μπορούν να συμμετέχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξάρτητα από τα τραπεζικά ή όποια άλλα χρέη έχουν. Ωστόσο όμως αυτό θα συμπεριλαμβάνονται, είναι μια πάρα πολύ θετική διάταξη, αν υποθέσουμε ότι τις 100 δόσεις ήδη τις έχει χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό από μόνο του αποτελεί μια πολύ δυνατή προϋπόθεση για να πάμε παρακάτω. Όσο για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι, που περίπου ανέρχονται και με επίσημα χείλη μάλιστα, από χείλη υπουργών που έχουμε ακούσει, γύρω στα 400-500.000 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Θεωρούμε ότι θα δώσει μια ανάσα, όποια και αν είναι αυτή, με τα όποια κολλήματα και προβλήματα βέβαια παρουσιάζονται και με τις όποιες εφαρμοστικές πράξεις επίσης περιμένουμε να ανακοινωθούν, γιατί υπάρχουν σημεία μέσα στον εξοδικαστικό τα οποία δεν έχουν αναλυθεί. Όπως αυτό με την επανέναρξη των επιχειρήσεων που το έχουμε συζητήσει και το έχουμε αναλύσει. Ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Διότι εδώ τίθενται διάφορα νομικά ζητήματα, χωρίς ενημερώτητες κλπ. Πώς θα μπορέσει να γίνει η επανέναρξη. Περιμένουμε λοιπόν όλα αυτά με κάποιο τρόπο να θεσμοθετηθούν. Να πούμε όμως ότι έτσι κι αλλιώς θα τεθεί σε ισχύ ο νόμος
ήδη έχει δημοσιευτεί, θα τεθεί σε ισχύ και θα μπορούν ουσιαστικά να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται από τον Αύγουστο και μετά. Αύγουστο ξεκινάνε να μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση. Είναι το τρίμηνο το οποίο έχουμε πει. Από εκεί λοιπόν θα μπορούν ουσιαστικά να ανοίξει πλατφόρμα και θα μπορεί ο καθένας να υποβάλει την αίτησή του. Αυτό. Ήλια, να δούμε λίγο για κάποιον που δηλώνει εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ. Ακούσαμε για ότι θα έχει ένα έξτρα φόρο γύρω στα 470 ευρώ. Ψιλοπράγματα. Τι γίνεται τώρα, ποιοι είναι οι μεγάλοι, ποιοι 470 είναι ευρώ μπορεί να είναι παραπάνω από ένα μισθό το μήνα, αν υπολογίσουμε ότι το αφορολόγητο. Ας αυτό με τους μισθούς, γιατί σε λίγο θα έρχει ο Κώστας του Τσουκαλάς, θα δούμε και για τις συντάξεις πόσες χάνονται τελικά. Και με τον υπερπολογισμό και με την προσωπική διαφορά θα δούμε 2,5 συντάξεις. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο κόστος. 400 από εδώ, 200 από εκεί. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί να δούμε τελικά. Γιατί κάποιος μας παρακολουθεί είναι μέχρι 21.000 ευρώ, αν είναι ένα φόρος 470 ευρώ. Θα λείψουν την αγορά. Θα λείψουν βεβαίως και μόνο. 470 ευρώ σε ΦΠΑ που θα εισέπρατε το κράτος αν αυτά καταναλώνονταν είναι περίπου. Τα 100 ευρώ, συν το φορέα εισοδήματος που δεν θα εισπράξει από τον επαγγελματία, συν τις ασφαλιστικές φορές που δεν θα εισπράξει από τον επαγγελματία, ουσιαστικά τα 470 ευρώ που θα κόψει από τον συνταξιούχο, από τον μισθωτό, από τον δημόσιο υπάλληλο, ουσιαστικά ισόπωσα θα το λείψουν από την αγορά. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσει νέα μέτρα για να καλύψει αυτά που δεν καλύπτει γιατί μειώθηκε η κατανάλωση. Θα δημιουργήσει άλλα μέτρα για να καλύψει το θέμα αυτό. Γενικότερα, πού θέλω να καταλήξω. Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που συνεχώς κυνηγάμε την ουρά μας. Ψηφίζονται μέτρα. Έχουμε φτάσει στο φορολόγητο να συζητάμε ότι κλείδωσε στα 5.680 ευρώ ή όσο θα είναι αυτό. Ουσιαστικά, θεωρώ, αν βάλουμε ως δεδομένο τα τεκμήρια, που 3.000 είναι το ελάχιστο για έναν άγαμο και 2.000 το ελάχιστο για ένα αυτοκίνητο δεκαετίας και πάνω, συν το σπίτι που μένει, γιατί δεν γίνεται να κατοικεί στη σκηνή, ουσιαστικά μιλάμε για κατάργηση του φορολογίτου. Βεβαίως. Όσο εισόδημα και να έχει. Ναι. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Άρα, μην γελιόμαστε. Όλοι οι Έλληνες πρακτικά θα πληρώνουμε φόρο. Είτε λόγω τεκμηρίων, είτε λόγω πραγματικού εισοδήματος. Αυτό το πράγμα όμως λείπει από την αγορά. Και όσο μειώνεις την καταναλωτική δύναμη του πολίτη, το πρόβλημα το διαιωνίζεις. Και δυστυχώς, αν αυτό το πράγμα δεν συνδυαστεί, που είναι δύσκολο να συνδυαστεί με την ανάπτυξη, γιατί από την άλλη, άμα έχεις έναν επαγγελματία που λες ότι δεν θα το αναγνωρίσεις ασφαλιστικές φορές τα έξοδα, λες ότι θα του πληρώνει φόρο μέχρι 45% εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιδεύματος και όλα τα υπόλοιπα και δεν το αναγνωρίζεις και μια σειρά άλλων δαπανών ως επαγγελματικές. Πριν από λίγο όλοι λέγαμε για τις ουρές και για την αποποίηση και για τα μπλοκάκια πώς θα κλείνανε. Να δω λοιπόν τώρα μετά από πάνω σε αυτό που λες λοιπόν Σοφία μου, θα πούμε το εξής, ότι και αυτά τα μέτρα και αυτή η υπερφορολόγηση, το έχουμε ξαναπεί και από εδώ, εφαρμόζονται και αποδίδουν τον πρώτο, άντε μάξιμουμ το δεύτερο χρόνο. Αν πας δηλαδή πίσω, και ο Ηλίας το γνωρίζει πολύ καλά, μετά ο φορολογούμενος. Ακριβώς, δημιουργείται ανακλαστικά και έχει μια ορθολογικότερη συμπεριφορά απέναντι στους, σε αυτά που τον βαρύνουν. Δηλαδή, είπαμε για το φόρο πολυτελείας. Δεν εισπράτεται τίποτα σήμερα από το φόρο πολυτελείας. Ποιος έχει κρατήσει ακριβό αυτοκίνητο σήμερα και πάνω από 2.000 κυβικά. Κανένας. Όλοι έχουν παραδώσει πινακίδες. Ποιος έχει πισίνα στο σπίτι την οποία δηλώνει. Κανένας. Μιλάμε τώρα για αυτές τις περιπτώσεις, θα μου πεις πόσες είναι. Ναι, αλλά από εκεί θα εισέπραταν το φόρο πολυτελείας, δεν θα τον εισέπραταν από οπουδήποτε. Μετά ήρθε το τέλος επιδιδεύματος, όπως είπες, είχαμε τα μπλοκάκια. Τι έγινε με τα μπλοκάκια. Έκλεισε. Εκατοντάδες κόσμοι κλείσαν τα μπλοκάκια. Εκατοντάδες κόσμοι κλείσαν τις μικρές επιχειρήσεις. Εκατοντάδες ελεύθεροι επαγγελματίες έφυγαν από το χώρο. Αυτά λοιπόν αποδίδουν ένα χρόνο, άντε maximum 2. Αυτά πρέπει να δουν και να αλλάξουν τη στρατηγική τους και την πολιτική τους γενικότερα. Πάρα πολλές ερωτήσεις έχουν έρθει για τη βιώσιμη επιχείρηση που λένε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι σημαίνει βιώσιμη πρακτικά και φορολογικά, μας ρωτάνε. Θέλεις να απαντήσω εγώ ή θέλεις να απαντήσει η Λίλια. Όχι, να το δούμε κιόλας, να το εξηγήσουμε, γιατί ακούμε πολύ τη βιώσιμη επιχείρηση και αυτά. Να δούμε λοιπόν, τι φορολογικά σημαίνει, θα σου πει ο Ηλίας σε σχέση και με την πρέπει να και κάνουν με για να καταλάβουν αν έχουν τα κριτήρια και μπορούν να κάνουν ένταξη ή αίτηση για τον εξοδικαστικό. Στο φορολογικό κομμάτι, όπως τη θεωρεί την επιχείρηση ως βιώσιμη, θεωρώ ότι αν είχε αυτές τις προϋποθέσεις η επιχείρηση, είτε ατομική είναι είτε νομικό πρόσωπο είναι, δεν θα είχε φτάσει στο σημείο να οφείλει στην εφορία, στο ταμείο και στις τράπεζες. Άρα δεν θα είχε την ανάγκη του εξοδικαστικού μηχανισμού. Από τη μία. Από την άλλη, υπάρχει ένας αστερίσκος μέσα που λέει αν η επιχείρηση έχει κλείσει, μπορεί να ενταχθεί μέσα στον νόμο
με την προϋπόθεση ότι θα κάνει επανέναρξη επιχείρηση, είτε ιδρύσει κάποια νέα εταιρεία, είτε ξανανοίξει την ατομική του επιχείρηση. Mm-hmm. Όμως, αυτό είναι που έλεγε και η Όλια πριν, ότι περιμένουμε τις εφαρμοστικές οδηγίες και εγκυκλίους, γιατί όταν ένα φυσικό πρόσωπο, όταν έχει οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορεί με καμία δυνατότητα να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης ή να κάνει έναρξη εταιρείας. Η μόνη πιθανότητα που του δίνει το δικαίωμα του να ιδρύσει μια νέα επιχείρηση είναι αν ρυθμίσει το ασφαλιστικό ταμείο mm-hmm. ή αν ρυθμίσει την εφορία, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει, αν θέλει να κάνει εταιρεία ή ατομική επιχείρηση. Αν όμως είχε τη δυνατότητα να ρυθμίσει, θα είχε κλείσει και θα περίμενε τον εξοδικαστικό μηχανισμό από τη μία. Από την άλλη, αν ρυθμίσει, μήπως θα του δημιουργήσει πρόβλημα μετά στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Με λίγα λόγια, ψηφίζουμε ένα νόμο να είναι εφαρμόσιμος mm-hmm. αφενός, να μην δημιουργεί προβλήματα ο νόμος στον ίδιο τον νόμο και να είναι και πρακτικός για να φανεί στην αγορά και όχι να ψηφίζουμε νόμους για να λέμε... Ναι, είναι και πρακτικός. Αυτό που λέει, ακριβώς. Γιατί κοίταξε, υπάρχουν στο παρελθόν, έχει υπάρξει και ο νόμος Δένδια, ο οποίος όμως δεν απέδωσε τίποτα. Έχουν υπάρξει και άλλοι νόμοι, οι οποίοι πραγματικά δεν κατάφεραν τελικά να δημιουργήσουν ανάσα στην αγορά. Άρα λοιπόν εδώ, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει με κάθε τρόπο και οι εφαρμοστικές διατάξεις να είναι τέτοιες, που να διευκολύνουν πρώτα απ' όλα τα νομικά πρόσωπα, γιατί γι' αυτά έγινε καταρχήν, επειδή για τα φυσικά υπάρχει και ισχύει ακόμα ο νόμος Κατσέλη, αλλά και κατά δεύτερον τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους τόσο μπορούν να υπαχθούν προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Είναι τραγικό να μην μπορεί και ένας ελεύθερος επαγγελματίας να έχει χρέη προς το δημόσιο και να μην μπορεί να τα ρυθμίσει. Το γεγονός λοιπόν των 150 δόσεων αυτό καθ' αυτό από μόνο του είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αρκεί βέβαια, σου είπα και πάλι, να μπορέσουν να βρουν λύσεις, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχει το 60% των πιστωτών. Θα πρέπει λοιπόν και οι πιστωτές να έχουν κατά νου, είτε αυτή είναι τράπεζα είτε είναι δημόσιο, εάν και εφόσον ψηφιστεί και το ακαταδίωκτο, γιατί πρόσεξε, είναι πολύ σημαντικό κυρίως για το δημόσιο, το ακαταδίωκτο των υπαλλήλων. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε διαγραφές. Κακά τα ψέματα. Γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Τόσο απλά. Τόσο απλά και μας το έχει πει πάρα πολλές φορές Όλια μου. Καλησπέρα σας, κυρία Ντίνα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είχε η αδερφή μου μαγαζί, το κλείσε εδώ και 5 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν μπορεί να πάρει τη σύνταξή της, γιατί χρωστάει στο ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Χρωστάει πάνω από 20.000. Μέχρι πόσα χρωστάει? 28.500. Τώρα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να ρυθμίσετε τουλάχιστον το 8.000, να δείτε με ποιο τρόπο, για να μπορεί να, μετά να πάρει σύνταξη και τα 20 και να τα κρατήσουν διαφορετικά. Μετά από την σύνταξη. Ναι, ναι, αν είχε τα 8.500, αγάπη μου, το ξέρω. Συμφωνώ. Εγώ απόλυτα συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό είναι ο νόμος. Εμείς είμαστε μαζί σας, αλλά ο νόμος αυτά λέει δυστυχώς. Αν τα είχε η γυναίκα, θα μου πει ότι δεν θα τα ρίξει. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, 35 χρόνια πλήρωνε το τέτοιο και δεν θα πάρει λεφτά. Είδατε, αυτό είναι η ατάκα που θα λέμε εμείς σε καμία 30 χρόνια. Ακριβώς. Δίκιο έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο, κυρία. Είναι πρέπει... αυτό που συζητάμε, ναι, σε κάθε εκπομπή, Όλια μου. Δηλαδή, τι να ρυθμίσει, αν μπορούσε να ρυθμίσει η κυρία. Ίσως να πάτε στον ΕΦΚΑ να δείτε μήπως μπορείτε να βρείτε μια άλλη λύση, μήπως υπάρχουν κάποιες άλλες ρυθμίσεις τις οποίες μπορεί να... Αφού είχε μαγαζί... Έχει κλείσει το μαγαζί, 5 χρόνια. Έχει κλείσει το μαγαζί. Διακοπή την έχετε κάνει στην εφορία, έτσι. Βέβαια έχει γίνει. Αυτή την οφειλή τώρα. Της έχει μείνει το ταμείο τώρα για να μπορέσει να βγει στη σύνταξη. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο. Για ρωτήστε, γιατί και από 3.000 και κάτω κάνουν τις 36 δόσεις. Για δείτε μήπως μπορείτε αυτά τα 8. Δεν έχει γυναίκα. Η γυναίκα δεν έχει, τη διατηρώ εγώ. Ναι. Πού να τα βρει. Ναι. Τι να σας πω, δυστυχώς. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Γιατί είπε άλλα. Τώρα τι είναι αυτά. Να μην μπορεί να ζήσει γυναίκα. Αυτός ο κοινούργος νόμος που λένε τι είναι. Για τον εξωδικαστικό ρωτάει η κυρία, είναι αυτό. Σου λέει μήπως μπορούσε να ρυθμίσει στις 150 δόσεις τις οφειλές, αλλά
Το έχει κλείσει εδώ και 5 χρόνια. Είναι πολύ προχωρημένο να το πούμε, αλλά ακούγεται ότι θα μπορέσουν να γίνουν κάποιες μεγαλύτερες διευκολύνσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και για τα φυσικά πρόσωπα. Μήπως αναμένουν λίγο. Το θέμα είναι πόσο μπορούν να περιμένουν οι άνθρωποι χωρίς σύνταξη, βέβαια, και χωρίς κάποιο εισόδημα. Τι ρωτάνε, τι έχει να πάει. Δίκιο έχετε. Απόλυτο, μην το συζητάτε. Απόλυτο δίκιο έχετε. Και πού να το βρει το δίκιο της. Πού να το βρει. Τουλάχιστον εμείς το δίνουμε. Εσύ, αγόρι μου, το δίνεις. Η αδερφή μου που θα το βρει που πλήρωνε 35 χρόνια. Πηγαίνετε και κάντε αυτή τη συζήτηση. Αυτά που μας λέτε εμάς τώρα, πηγαίνετε και κάντε τη συζήτηση να δείτε μήπως υπάρχει κάποια λύση που και εμείς δεν τη γνωρίζουμε ή μήπως μπορούν να σας κάνουν μια διευκόλυνση. 12 δόσεις, 24 δόσεις, έστω κάτι, για ρωτήστε, ρωτήστε. Και πάντως αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λες όλια μου, γιατί μπορεί να συμπαρασύρει τώρα όλη αυτή η ρύθμιση του εξωδικαστικού να φέρει και κάποιες ευνοϊκότητες ρυθμίσεις. Ακούγονται, ακούγονται. Γιατί ακούσαμε και η κυρία Παπανάσου να συζητήσουμε σε λίγο και για τον ΕΝΦΙ και για τις ρυθμίσεις οφειλών που μπορεί κάποιος να έχει ασφαλιστικά ταμεία. Και το τραγικό είναι ότι μέσα στις 28.000 περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, η οποία ποτέ. Δεν έγινε αποδεκτή από αυτόν που την οφείλει, γιατί όταν είχες ασφαλιστικές φορές που όφιλες, δεν είχες δικαίωμα να έχεις βιβλιάριο. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι και δεν μπορούν να εκπέσουν ουσιαστικά. Πολύ έχουμε σε λίγο να συζητήσουμε. Θα μείνουμε, γιατί έχουμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των κατασχέσεων, θα δούμε τι γίνεται με τα οικογενειακά επιδόματα, θα δούμε τι γίνεται με τα τεκμήρια, θα δούμε με το ε9, γιατί έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα δούμε τι γίνεται με την παραχώρηση και την ιδιοκατοίκηση. Θα απαντήσουμε σε κάποιες φορολογικές ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση και σήμερα θα την βρούμε με την Όλια Νικολοπούλου και τον Ηλία Χατζηγεωργίου. Σε λίγα λεπτά κοντά μας και ο Κώστας Τσουκαλάς για να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των συντάξεων. Έχουμε να απαντήσουμε σε αρκετές φορολογικές ερωτήσεις. Σε λίγα λεπτά θα τις ξεκινήσουμε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Όλια μου, να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο των κατασχέσεων. Τι γίνεται, κουνάμε το κεφάλι, βλέπετε τους τηλεθεατές. Πώς να ρυθμίσουν. Ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων στο κομμάτι της εφορίας, προσπαθούν να δούνε. Και πάλι όταν είναι μεγάλη οφειλή, τι είναι ρυθμίσεις 12 δόσεων, βγαίνει η δόση, είναι πραγματικά αλίμονο, δεν έχεις δουλειά, έχεις πολύ χαμηλό μισθό, η σύνταξη, τι να πληρώσεις. Κοίταξε, δυστυχώς είναι πάγια πολιτική και τακτική από ό,τι φαίνεται του κράτους τα τελευταία χρόνια και των μνημονιακών πολιτικών να προσπαθούν να εισπράξουν μέσω των κατασχέσεων. Δυστυχώς μέσω των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως λέμε και εμείς. Είναι πολύ δύσκολο αν σκεφτείς ότι περίπου 900.000 κόσμου σήμερα έχουν υποστεί μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης. Από οπουδήποτε και αν προέρχονται, έτσι. Και από την άλλη, περίπου 1.600.000 άνθρωποι αναμένουν και οι φάκελοι τους είναι στη σειρά προκειμένου να υποστούν μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης. Αυτό λοιπόν τι δείχνει. Καταρχήν δείχνει την έλλειψη ρευστότητας κατά πρώτον. Ακριβώς. Και κατά δεύτερον δείχνει ότι ουσιαστικά ο πολίτης είναι απροστάτευτος απέναντι σε μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης τα οποία ουσιαστικά δεν μπορεί με άλλο τρόπο να αποφύγει. Γιατί ούτε η προστασία της πρώτης κατοικίας δεσμεύεται νομοθετικά και υπάρχει νομοθετική διάταξη και από την άλλη από 501 ευρώ και πάνω μπορεί να υποστεί κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Από 51 δε ευρώ και πάνω κατασχέσεις χείρας τρίτων. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι γίνεται και τι κατάσχουν. Κατάσχουν τα πάντα. Να πούμε βέβαια ότι ο προϊστάμενος κάθε ΔΟΗ είναι υποχρεωμένος να εισπράξει τα ληξιπρόθεσμα έτσι ώστε να μην μπορεί να κατηγορηθεί σε καμία περίπτωση για παραγραφές. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος τουλάχιστον για να προστατευτούμε σε σχέση με το δημόσιο είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό. Εάν έχουμε έναν ακατάσχετο και για τον σύζυγο και για τη σύζυγο, στην περίπτωση που είναι ζευγάρι, είναι ακατάσχετος ο ίδιος λογαριασμός. Το όριο δεν είναι 1.250, αλλά είναι 2.500. Είναι 1.250 για τον καθένα. Να το γνωρίζουν και αυτό, ούτως ώστε να μην φοβούνται. Ακατάσχετα είναι μόνο όσα ορίζονται με ρητή διάταξη νόμου. Αυτό. Απλά προσοχή να έχουν δηλώσει τον ακατάσχετο πριν τη διαδικασία, να έχουν ρυθμίσει
πριν στην πάγια ρύθμιση των δεκαδόσεων. Γιατί αν διαταχθεί δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της εφορίας, δυστυχώς ο προϊστάμενος εδώ είναι υποχρεωμένος να μην μπορεί να διατάξει από δέσμευση του λογαριασμού αν δεν πληρωθεί το σύνολο της ρύθμισης, έτσι, δηλαδή το σύνολο του ποσού. Έτσι. Δυστυχώς. Μπορεί να διατάσει αναδιαστήματα μερική αποδέσμευση ποσών για την εξυπηρέτηση των πάγιων αναγκών της επιχείρησης βάσει με το τι κρίνει ο εφοριακός, ο προϊστάμενος της ΔΟΗ, αλλά από την άλλη, δυστυχώς στην καθημερινότητα βλέπουμε ότι στην πράξη από τη στιγμή που θα δεσμευτεί ο λογαριασμός μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια χρήματα που είναι μέσα για να καλύψεις τις πάγιες ανάγκες της επιχείρησης, μεσολαβεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και σου δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Κώστα τον Τσουκαλά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Κώστα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για το κομμάτι των συντάξεων. Πριν όμως προχωρήσουμε, θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί μας καλούν αρκετοί τηλεθεατές και λίγη ώρα πριν και έχουν έρθει και μηνύματα, σχετικά με το αν έχουμε κάτι νεότερο ή αν περιμένουμε, γιατί κάποιοι θέλουν να λύγει η προθεσμία για να υποβάλουν νέα αίτηση ως προς την επιδότηση και θέλουν να δουν τι γίνεται στο κομμάτι, αν θα χάσουν ή όχι τη σύνταξή τους. Αυτό που ακούνε, αν περιμένουμε κάποια, αυτό που λέγαμε για τη διευκρινιστική, και ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν αυτό το 60% της σύνταξής τους. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται, οι αγρότες συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι λαμβάνουν και επιδοτήσεις, μάλλον θα εξαιρεθούν έως το 24 από την περικοπή. Αυτό έχει πει το Υπουργείο. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια, την εγκύκλιο, γιατί δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Αντίστοιχο, θεωρώ θα ισχύσει και για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Βέβαια, κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί δεν έχουμε κάτι γραμμένο αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την ερώτηση που έκανες, τη γενικότερη, αν αυτός που εργάζεται, τι περικοπή είχε στη σύνταξη. Ακριβώς. Εκεί έχουμε δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση ή είχαν λάβει σύνταξη, αλλά ακόμα και αν είχαν υποβάλει αίτηση. Mm-hmm. Άρα, αν αναδρομικά θεωρηθούν συνταξιούχοι πριν τις 12 Μαΐου του 2016, αν αυτοί είχαν και εργασία, την ίδια εργασία που έχουν σήμερα και τότε, εκεί θεωρούνται παλαιοί συνταξιούχοι και παλιοί απασχολούμενοι. Άρα δεν έχουν περικοπή ή έχουν περικοπή αν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ η σύνταξη 70% στο υπερβάλλον ποσό. Από τα 1.001 και μετά δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό ήσχε παλιά. Άρα είναι η κατηγορία όμως, προσοχή, να έχει και τις δύο ιδιότητες. Να ήταν και απασχολούμενος και συνταξιούχος πριν τις 12 Μαΐου. Αυτός τώρα ο οποίος είτε έλαβε σύνταξη μετά τις 13 Μαΐου, είτε υπέβαλε αίτηση, είτε ήταν μεν από πριν συνταξιούχος, αλλά βρήκε δουλειά πρώτη φορά από 13 Μαΐου και μετά, βάσει του νόμου 4387 θα έχει περικοπή 60% από το πρώτο ευρώ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα νομικό ζήτημα αρχικά, άνησης μεταχείρισης, γιατί και εγώ για παράδειγμα και ο κύριος Χατζηγεωργίου είμαστε συνταξιούχοι. Και οι δύο έχουμε τα ίδια ένσημα, τις ίδιες εισφορές, δικαιούμαστε την ίδια σύνταξη. Εγώ θα έχω περικοπή 60% επειδή υπέβαλα αίτηση 14 Μάη, ή επειδή βρήκα δουλειά 14 Μάη 16 και μετά. Ακριβώς. Ενώ ο κύριος Χατζηγεωργίου, επειδή δούλευε και ήταν ήδη συνταξιούχος από πριν, δεν θα έχει περικοπή. Αν αθροίσουμε στην διαφορετική αντιμετώπιση αυτήν και ότι έχουμε μέχρι στιγμής, μέχρι το 19, άλλο υπολογισμό σύνταξης στον παλιό συνταξιούχο και άλλο στον απασχολούμενο, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ίδιες ακριβώς περιπτώσεις, το οποίο νομικά, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να σταθεί σαν διαδικασία. Αυτό είναι όσον αφορά το θέμα των και στο κομμάτι των επιδοτήσεων που λένε για να υποβάλουν, γιατί κάποιος μπορεί να παίρνει μια επιδότηση 400 ευρώ. Εκεί είπαμε ότι εκκρεμεί εγκύκλιος. Η άποψη που υπάρχει είναι ότι αυτό θα λυθεί. Καλό βέβαια είναι να λυθεί πριν εκπνεύσει προθεσμία υποβολή φορολογικών δηλώσεων, για να μην ευνηδιαστούν μετά οι ίδιοι φορολογούμενοι και συνταξιούχοι. Αυτά μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Αυτά δεν έχουμε κάποιο νόημα. Αν πάρουμε τον νόμο τη μετρητή, τη μετρητή εννοώ. Κατά γράμμα, εκεί από τη μια μεριά η επιδότηση θεωρείται εισόδημα, άρα κανονικά θα έχει περικοπή. Από την άλλη μεριά η επιδότηση και μόνο δεν αρκούσε ούτε στο προηγούμενο καθεστώς ως προϋπόθεση για να είσαι στον ΟΓΑ ασφαλισμένος. Άρα εδώ είναι ένα νομικό θέμα που πρέπει να λυθεί. Γιατί δεν ήταν όλοι όσοι πέραν επιδότηση ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Άρα και σήμερα αυτοί από πού και πού να ασφαλιστούν. Ο νόμος δεν λέει να μην δουλεύεις, λέει να μην έχεις εργασία υπακταία στην ασφάλιση. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι μέτοχος σε ΑΕ και δεν είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχει πρόβλημα. Μπορεί κανονικά και να έχει την απασχόληση αυτή και να είναι συνταξιούχος χωρίς καμία περικοπή. Κάποιος που είναι εταίρος σε οίκη αλλά δεν είναι ο διαχειριστής, αντίστοιχα.
δεν είναι υπακταία στην ασφάλιση η απασχόλησή του, άρα δεν έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το είπατε, το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα το πούμε μετά τον κύριο Κώστα, γιατί πραγματικά θέλω να δούμε τι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσουκαλά πώς βγαίνει η προσωπική διαφορά. Αν υπάρχει τρόπος, δηλαδή, ή περιμένουμε το Υπουργείο. Όχι, ο τρόπος υπάρχει, δεν είναι. Τον τρόπο τον έχει ήδη ορίσει ο νόμος 4387 τον προηγούμενο Μάιο. Τι λέει? Εσείς για παράδειγμα είστε παλαιός συνταξιούχος. Ναι. Εντάξει. Θα υπολογίσει τη σύνταξή σας με το νέο τρόπο υπολογισμού που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Τι λέει όμως για την περίπτωση του παλαιού συνταξιούχου? Δεν θα κάτσω να βρω το μέσο όρο της τελευταίας 15ετίας από το 2002 και μετά, αλλά θα πάρω ως μέσο όρο μεικτών αποδοχών τον συντάξιμο μισθό. Δηλαδή το μισθό επί του οποίου υπολογίστηκε η σύνταξη. Αν είστε στο ΙΚΑ, το μέσο όρο των 5 καλύτερων τελευταίων ετών. Αν είστε στον ΟΑΕ, αυτό που προκύπτει από τις ασφαλιστικές κλάσεις. Mm-hmm. Παίρνουμε λοιπόν τον συντάξιμο μισθό, δεν εννοούμε τη σύνταξη, εννοούμε τις αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίστηκε η σύνταξη. 2.000. Ακριβώς, ωραία. Ναι. Παίρνουμε λοιπόν το 2.000 και πηγαίνουμε με τον τύπο που έχει στα άρθρα 7 και 8 ο νόμος 4387, έχει ένα πινακάκι και λέει τα πρώτα 15 χρόνια συντελεστής αναπλήρωσης 0,77%. Μάλιστα. Τα επόμενα 3 χρόνια 0,84%. Και πάει λέγοντας, αθροίζουμε και την εθνική σύνταξη 384 ευρώ και αυτή είναι η σύνταξή σας βάση του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης μεικτής σύνταξης, αυτής που τώρα λαμβάνετε, μάλιστα, και της επανυπολογισμένης, αυτή είναι η προσωπική διαφορά. Αυτή λοιπόν, 1η-1η-19, θα περικοπεί ολόκληρη, εκτός και αν η διαφορά που έχετε είναι μεγαλύτερη από 18%, όπου εκεί μπαίνει ένα φρένο στο 18%. Μάλιστα. Άρα δηλαδή πρέπει να μας δώσετε εργατολόγο για να το βγάλει, αλλιώς πώς μπορεί να το βγάλει. Αν είναι, ενδεχομένως ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο άμα δείτε τον νόμο, και αν έχετε μία έφεση, για παράδειγμα, στα ζητήματα αυτά, μπορεί και να τα καταφέρετε. Μα να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στη σύνταξη, στο φύλλο συνταξής. Ο νόμος έλεγε ότι έτσι κι αλλιώς ο επανυπολογισμός θα γινόταν. Σίγουρα, ναι. Πότε θα ολοκληρωνόταν τέλος του 17, τώρα θα πάει Ιούνιο του 18, βάσει της νέας ένταξης, η ολοκλήρωση του υπολογισμού, και θα αναρτηθεί, λέει ο νόμος, στο οικείο πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή στη σελίδα σας στον ΕΦΚΑ. Θα αναρτηθεί. Ωραία. Και από 1η-1η-19, ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου τι προέβλεπε, ότι ναι μεν θα αναρτηθεί, αλλά θα συνεχίζεις να παίρνεις τη διαφορά, που απλά θα λέγεται πια προσωπική διαφορά. Διαφορά. Δεν θα είναι σύνταξη. Θα είναι σύνταξη 800, προσωπική διαφορά 180 για παράδειγμα. Τώρα τι λέει ο νέος νόμος, τι θα πει ο νέος νόμος. Ένα λεπτό, το 18% θα κοπεί στην προσωπική? Όχι. Το 18% θα κοπεί στην προσωπική διαφορά? Όχι, όχι. Πού? Θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά, ναι, αλλά αν η προσωπική διαφορά είναι συνολικά μεγαλύτερη από το 18% της συνολικής σας σύνταξης, μάλιστα, εκεί θα υπάρξει ένα φρένο στο 18%. Να το πω με ένα παράδειγμα. Αν έπαιρνες 1.000 ευρώ με τον παλιό νόμο και 800 με τον νέο, μάλιστα, αυτή η διαφορά είναι 20%. Δεν θα σου κοπεί και το 20, θα κοπεί το 18. Θα κρατήσεις και 20 ευρώ δηλαδή. Θα πάρεις 820. Ευχαριστούμε, Κώστα Τσουκαλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά με ένα μοναδικό τρόπο. Γιατί ρωτάνε πολύ, βλέπεις όλοι μου, είναι τι γίνεται με αυτό το 18 που υπολογίζεται, τι γίνεται με την προσωπική διαφορά. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Έπεσε η γραμμή. Πάμε να δούμε τι γίνεται, αυτό που είπαμε πριν από λίγο, το συζητήσαμε και με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το κρυφό χαράτσι στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Τι ακριβώς είναι αυτό, Κώστα? Καλά, δεν είναι τόσο κρυφό. Είναι ψηλά γράμματα ακόμα. Ξαρτάται να μεταφέρεται και στο φορολογικό. Φορολογικό, ναι. Τι λέει στην ουσία, είπαν οι δανειστές στην Υπουργό, ότι είναι μικρές οι εισφορές που καταβάλουν οι επαγγελματίες και πρέπει να αυξηθούν. Και ο τρόπος ο οποίος αποφασίστηκε να είναι ο μοχλός για να αυξηθούν οι εισφορές, ποιος είναι? Ενώ μέχρι τώρα τι λέει ο νόμος, ότι οι εισφορές υπολογίζονται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, αφού έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές της προηγούμενης χρονιάς, έχουν εκπέσει. Τώρα τι λέει,
το ποσό βάσης επί του οποίου θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές φορές, 20% κλάδο σύνταξης, 6% κλάδο ασθενείας, 6,95% επικουρική αν είναι δικηγόροι και μηχανικοί, 4% κλάδο εφάπαξ αν είναι μηχανικοί ή δικηγόροι. Αυτό αντί να είναι επί του καθαρού, θα είναι επί του καθαρού φορολογητέου, ναι, συν τις ασφαλιστικές εισφορές που κατευλήθησαν τον προηγούμενο χρόνο. Αν δηλαδή κάποιος που έχει ΟΑΕ δήλωσε 20.000 ευρώ, ωραία, είναι 5.700 το 27% στο εισόδημά του, τα περσινά 5.700 που πλήρωσε θα αθρηστούν στα 20.000 και τώρα θα πληρώσει 27% του 25.570. Άρα θα φάει ένα χαράτσι 1.200 ευρώ παραπάνω ετησίως σε σχέση με εκείνο το οποίο πλήρωσε τον προηγούμενο χρόνο. Όλη Νικολοπούλου, το είδες το παράδειγμα του Κώστα Τσουκαλά, το οποίο βλέπαμε και πριν. Αυτό που είπαμε αυτό πριν. Που είπαμε διπλή, πριν από λίγο διπλή ουσιαστικά, δηλαδή φορολόγηση, έτσι, διπλή. Απλά αν αδυνατεί να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές μετά, ακόμα και αν αυτό δεν μεταφερθεί στο φορολογικό κομμάτι, ο νόμος λέει ότι μη κατευληθείς στις ασφαλιστικές φορές δεν εκπίπτουν. Άρα διπλή, δυσκολεύει διπλή, η διαδικασία να εκπίπτουν. Γι' αυτό λέω διπλή φορολόγηση, δηλαδή και στο ένα επίπεδο και στο άλλο. Παντού χαμένη η ελεύθερη. Όχι, και το βασικό είναι ότι είχαμε μια ελαφριά αύξηση των εσόδων ή της εισπραξιμότητας, η οποία είχε να κάνει ενδεχομένως ότι για κάποια μερίδα του πληθυσμού ήταν πράγματι πιο μικρές εισφορές. Αυτό τώρα, αν αθρηστεί ένα 50-60 παραπάνω το μήνα στον ασφαλισμένο αυτό, είναι πιθανό να μην μπορέσει να το κάνει. Άρα, να έχουμε το ανάποδο αποτέλεσμα, να μειωθεί περαιτέρω η εισπραξιμότητα, να μειωθούν περαιτέρω τα έσοδα. Άρα, στην ουσία, είναι μια πολιτική που πυροβολούμε τα πόδια μας στην ουσία. Ως, και τον ειλικρινή επιχειρηματία. Γιατί αυτός που εμφανίζει ζημιά με τον ΑΒ τρόπο δεν θα ζημιωθεί από τη διαδικασία. Γιατί, γιατί αυτό θα είναι έτσι κι αλλιώς στο χαμηλότερο. Ακριβώς. Πάμε στους δύο τηλεθεατές. Είναι ο κύριος Δημήτρης. Καλησπέρα σας. Έπεσε η γραμμή. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι προκαλύπτουμε όλους σήμερα. Μάλιστα. Μάλλον με αυτά που είπαμε, μήπως για τους επαγγελματίες πέσαν οι γραμμές. Δεν ξέρω, τους έπεσε το τηλέφωνο, το ακουστικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα οικογενειακά επιδόματα, Ολή Νικολοπούλου. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και μετά αυτό που σε ρώτησα θα το δούμε και πριν για το ΚΕΑ και αν κάποιος μπορεί κατά τη διάρκεια να ξεκινήσει να εργάζεται. Αν πρέπει να πάει να το δηλώσει για να μην έχει πρόβλημα. Ναι, όχι, πρέπει να πάει να το δηλώσει. Σε ό,τι αφορά το ΚΕΑ που λες, το κοινωνικό δηλαδή επίδομα αλληλεγγύης, να πούμε ότι αν στην πορεία, ενώ έχει υποβάλει την αίτηση, ξεκινήσει να εργάζεται, πρέπει να το δηλώσει, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, επειδή πλέον δεν θα ανήκει στην κατηγορία των δικαιούχων του κοινωνικού επιδόματος αυτού αλληλεγγύης. Πάρα πολύ απλά, ενδεχομένως να του ζητηθούν πίσω τα χρήματα, θα βρεθεί σε πολύ δυσχερέστερη. Οπότε μην βρεθεί αντιμέτωπο. Ναι, ακριβώς. Θα βρεθεί σε πολύ δυσχερέστερη, ας πούμε, θέση, οπότε καλύτερα θα ήταν να το δηλώσει έτσι υπεύθυνα. Άλλωστε, αυτό λέει ουσιαστικά και ο νόμος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιδόματα που μου είπες, ως γνωστόν, είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, από την ημέρα της συμφωνίας το συζητάμε, γιατί ξέρουμε ότι θα βγουν από τα επιδόματα κάποια πολλά εκατομμύρια. Έχουμε ακούσει εκεί γύρω στα 500, τα οποία μάλλον θα προκύψουν από τη μείωση των επιδομάτων. Το φοιτητικό, το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα πέσει στο 50%. Και το φοιτητικό, όπως είπαμε, και των ανέργων. Αυτά είναι επιδόματα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα μειωθούν από τη μία πλευρά. Θα φτάσουν όμως και όσοι τέλος πάντων μπορούν να πάρουν ένα μικρό ποσό από αυτά τα επιδόματα, θα είναι μόνο άνθρωποι, όχι σε καμία περίπτωση όσοι δικαιούνται το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Άρα ουσιαστικά καταργείται για μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου. Έτσι, αυτό είναι πολύ βασικό λοιπόν. Και κυρίως για ποια μερίδα, για αυτή που υπάγεται στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, δηλαδή τον απόλυτα πτωχό. Γιατί για αυτούς μιλάμε. Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Σωτήρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα σας ακούμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Είχα ξαναπάρει πάλι, αλλά κάτι έχει γίνει, μια διακοπή και δεν κατάλαβα καλά. Θα ξαναπώ πάλι. Γιατί η γυναίκα μου παίρνει τηλέφωνο, είναι στον ΟΓΑ 23 χρόνια. Ναι. Είναι 54 χρονών, έχει δικαιούται 5 χρόνια πλασματικά, γιατί έχουμε 3 παιδιά. Θέλει να ανοίξει μαγαζί, να πάει στο ΤΕΒΕ. Πότε θα βγει σε σύνταξη, άμα το κάνει αυτό? Είναι στον ΟΓΑ από πότε? Έχει 23 χρόνια. Ο ΟΓΑ φορέας κύριας ασφάλισης έγινε το 1998. Άρα έχει 17 χρόνια στην κύρια ασφάλιση του ΟΓΑ και τα υπόλοιπα 6 είναι προφανώς στην πρόσθετη ασφάλιση. Άρα αν αλλάξει φορέα,
τα χρόνια που μπορούν να κολλήσουν διαδοχικά με τον ΟΑΕ δεν είναι τα 23 αλλά μόνο τα 17. Μπορεί λοιπόν να πάει στον ΟΑΕ. Τι ηλικία έχει σήμερα, είναι 54. Σε 8 χρόνια στα 62 θα έχει 8 χρόνια ΟΑΕ και 17 ΟΓΑ 25. Και 5 που μπορεί να αναγνωρίσει 30 δεν αρκούν για να φύγει στα 62. Άρα θα φύγει στα 67. Τις εισφορές τώρα και το κομμάτι των εισφορών που είχε δώσει στην πρόσθετη ασφάλιση θα τα πάρει σαν μικρή επικουρική συνταξούλα. Αν παραμείνει στον ΟΓΑ, όπως είναι. Αν παραμείνει στον ΟΓΑ, έχει 23 έτη. Πάλι στα 62 θα έχει 31 έτη. 31 έτη και 5 που μπορεί να αναγνωρίσει, είπατε, 36. Πάλι δεν φτάνει 40, θέλει άλλα 4 χρόνια. Άρα στα 66 της θα έχει 35 πραγματικά και 5 πλασματικά 40. Δεν έχει νόημα να κάνει εξαγορά 5 ετών για να φύγει ένα χρόνο νωρίτερα. Θα είναι μεγάλο το κόστος, ενώ θα είναι πολύ μικρό το θετικό αποτέλεσμα, αφού μόνο ένα χρόνο νωρίτερα θα μπορέσει να λάβει σύνταξη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο Σπύρο. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Με τον κύριο Τσουκαλά, παρακαλώ. Την ερώτησή σας. Κύριε Τσουκαλά. Γεια σας. Καλησπέρα. Σας παρακαλώ, η μητέρα μου είναι συνταξιούχος κυρίας του ΝΑΤ και παίρνει καθαρή σύνταξη κάθε μήνα 1.143 ευρώ, από την οποία βοηθάει και εμένα που είμαι άνεργος 40 χρονών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο θα είναι η σύνταξή της μετά τη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Είναι σύνταξη κυρίας. Κυρίας, μάλιστα. Λοιπόν, μετά τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, στην ουσία υπολογίστε ότι κανονικά θα χάσει περίπου γύρω στα 190 ευρώ. Άρα θα πάει γύρω στα 800-810 η μητέρα σας. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Μην τυχόν από την πίσω πόρτα φέρουν ότι όταν λένε επανυπολογισμό για τις συντάξεις κυρίας εννοούν οι παλιές που έχουν βγει και έπαιρναν στο ΝΑΤ το 70%, τώρα γίνει και 50. Άρα εκεί η μείωση πάει στα 600 ευρώ, φτάσει να παίρνει. Αυτό δεν προκύπτει ρητά, πρέπει να δούμε ρητά τον νόμο. Ακόμα έχουμε μόνο τη διαρροή από την κυβέρνηση ότι ναι, καταργεί την προσωπική διαφορά με τα βάνη το 18%. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο, υπάρχει μια επιφύλαξη. Η μείωση θα είναι μάλλον από τα 1.320, αλλά υπάρχει λοιπόν και ένα σενάριο να είναι ακόμα μεγαλύτερη αν αλλάξει τελείως και ο τρόπος υπολογισμού, όχι μόνο όσον αφορά τους συντελεστές, αλλά όσον αφορά και τα ποσοστά. Αυτό θα συμβεί και στις συντάξεις κυρίας των άλλων ταμείων. Αν συμβεί στον ΝΑΤ, θα συμβεί και στα άλλα ταμεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Πρέπει να δούμε, όταν λέει 18% τα βάνη, εννοεί συμπεριλαμβανομένη της διαφοράς του ποσοστού της κυρίας. Γιατί αν εννοεί και αυτό, παρά το γεγονός ότι θα προκύπτει πολύ μικρότερη σύνταξη, ακριβώς, θα μείνει στα 8-20, αφού θα είναι πλαφόν το 18%. Αλλά όλα αυτά, επειδή είναι λίγο πιο ειδικό, είναι πιο ιδιαίτερη η περίπτωσή της, θέλει μια προσοχή. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσουκαλά. Έχω βγει τον τρίτο των 15. Ναι. Από το ΤΑΤΚΙ. Ναι. Από το Δήμο. Ναι, ναι. Και αυτή τη στιγμή παίρνω 753 σύνταξη. Καθαρά. Καθαρά. Δεν έχω πάρει ούτε επικουρική. Όλοι που λένε ότι δεν πρόκειται να πάρετε, αν δεν έχει επανέντο υπολογισμό η σύνταξή σας. Ποιο είναι το ερώτημα? Επικουρική, αν έχετε 25 χρόνια στην επικουρική ασφάλιση συνολικά, αλλά και λιγότερα να έχετε με εξαγορές, θα πάρετε από το ΤΑΔΚΙ επικουρική σύνταξη. Άλλο αν θα είναι κουτσουρεμένη, ότι θα πάρετε, θα πάρετε. Ναι. Επανυπολογισμένη θα είναι, γιατί κάθε επικουρική που εκκρεμούσε την 12η Μαΐου του 2016 εξεδόθη τελικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Δεν έχει, λέει, βγει ερμηνευτική εγκύκλιο. Έχει βγει εγκύκλιος πριν λίγες μέρες. Πράγματι, αν σας το πάνε αυτό πριν 1,5-2 μήνες, δεν είχε βγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πήγα στο τέλος
Ναι. Προς το τέλος Απριλίου και δεν που λέτε δεν θα έχει βγει. Τέλος Απριλίου πήγε, Κώστα. Ωραία, τέλος Απριλίου βγήκε. Μάλιστα. Τέλος Απριλίου. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά το διάλειμμα θα δούμε ΦΑΠΑ, ξαναδρομικά συντάξεων, αν μπορούν να γίνουν κατά σχέση. Όλα Νικολοπούλου μας ρωτάνε πολύ οι τηλεθεατές. Θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε στις δηλώσεις, να δηλώσουμε όταν είμαι φιλοξενούμενος, τι γίνεται με παραχώρηση ακινήτου. Βεβαίως θα συζητήσουμε και για τα τεκμήρια, γιατί στο στόχαστρο μπαίνουν άνθρωποι που πραγματικά με τη μείωση του αφορολόγητου έχουν πρόβλημα με τα και τεκμήρια βέβαια. Και γενικότερα θα τα δούμε αναλυτικά, Ηλία μου. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, Όλια Νικολοπούλου και Κώστα Τσουκαλάς είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να βρούμε λύση και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, Όλια μου, αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα, να δούμε τι γίνεται με το ΦΑΠΑΞ, να δούμε τι γίνεται με τα αναδρομικά συντάξεων, να δούμε τι γίνεται με κάποια επιδόματα, εάν κινδυνεύει κάποιος με κατάσχεση. Κοίταξα να δεις. Τα επιδόματα τα οποία έχουμε πει, γενικότερα τα επιδόματα δεν κατάσχονται όλα. Mm-hmm. Ή αυτά που δεν κατάσχονται, έτσι είναι πολύ συγκεκριμένα, αναφέρονται σε ρητές διατάξεις νόμου και οφείλει, όποιος τα χορηγεί, το λέμε αυτό και το τονίζουμε, οφείλει να ενημερώνει την τράπεζα ότι είναι ακατάσχετα. Mm-hmm. Τελειώνει εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΦΑΠΑΞ που μου είπες, κατάσχεται μέχρι και το 1 δεύτερο. Πάρτε, μπορεί να κατασχεθεί. 20. Σε ό,τι αφορά τα ενίκια, κατάσχεται το 100% των ενοικίων. Τι άλλο να πούμε για το τι κατάσχεται. Αναδρομικά συντάξεων που μπορεί κάποιος να πάρει, τι γίνεται. Αναδρομικά συντάξεων, λοιπόν, κατάσχεται ως ένα βαθμό. Δεν κατάσχονται όλα, γιατί υπάρχει και νομολογία, το έχουμε διάσκει αυτό, έτσι δεν είναι για το θέμα των συντάξεων. Και εκεί θα πρέπει όμως, όταν χορηγείται, θα πρέπει να φροντίσει και ο ίδιος να ενημερώνει το πιστωτικό ίδρυμα, αλλά και από όπου χορηγούνται αυτά, να ενημερώνονται στην τράπεζα για να ξέρουν μέχρι. Και να είναι ακατάσχετο. Δηλαδή πρέπει να τον έχει ορίσει. Ακριβώς, και να είναι ορισμένος ακατάσχετος ο λογαριασμός. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση να δηλώσουμε ακατάσχετο λογαριασμό. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν γίνεται αυτό. Το νομικό συμβούλιο που ανέφερε η Λίγα λέει ρητά ότι είναι προϋπόθεση όμως να είναι με αναδρομικά τα οποία ανάγονται σε μήνες, αλλά μόνο αν είναι ορισμένος ως ακατάσχετος. Αν προσέξουν και τη φετινή φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν. Πριν την υποβολή σου βγάζει σαν ένδειξη ότι προσοχή, έχει ορίσει ακατάστατο λογαριασμό. Δίνει στον κόσμο, τον προτρέπει να δηλώσει ακατάστατο λογαριασμό έστω και αν δεν έχει δείξει το δροσοφυλές. Και γενικά η συμβουλή και η δική μας είναι το να δηλώνεται ο ακατάστατος λογαριασμός. Δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον και καλό θα είναι αν έχεις τέτοιους φόβους να σε βρίσκει με δηλωμένο λογαριασμό. Πριν περάσουμε και δείξουμε τα παραδείγματα των συντάξεων, πώς χάνονται δύο συντάξεις, δυόμιση συντάξεις, θα μας πει και σε ποιους, θα μας τα πει αναλυτικά ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Πάμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις, Ηλία μου, σχετικά και θα απαντήσουμε έτσι και θα μας καθοδηγήσεις. Πώς μπορώ να συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος? Όταν είμαι φιλοξενούμενος, θα πρέπει να βάλω στην τελευταία σελίδα της φορολογικής δήλωσης το αφημί του φορολογούμενου, ο οποίος με φιλοξενεί, που έχει το σπίτι δικό του, δηλαδή είτε με ενίκιο είτε όχι, και αντίστοιχα αυτός που με φιλοξενεί δεν χρειάζεται να δηλώσει απολύτως τίποτα σε κανένα σημείο της φορολογικής του δήλωσης. Δεν υπάρχει τεκμήριο για αυτόν που φιλοξενείται, ούτε για αυτόν που φιλοξενεί. Βέβαια, καλό θα είναι αν ποτέ προκύψει έλεγχος σε έναν από τους δύο να μπορεί να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, γιατί στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που δηλώνει κάποιος φιλοξενούμενος. Στην πράξη δεν είναι φιλοξενούμενος, έχει νοικιάσει ένα σπίτι. Δεν θέλει ο ιδιοκτήτης να δηλώνει το μίσθωμα, δηλώνει φιλοξενούμενος, δημιουργούνται προβλήματα μετά στο παιδικό σταθμό, στο σχολείο, ακριβώς. Άλλα τεχνικά προβλήματα όπου προσκομείται η δήλωση για αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας.
και γενικότερα θέλει προσοχή αυτό το κομμάτι με τη φιλοξενία. Κάποιος που έχει αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2016, πώς θα το δηλώσει? Στο ηλεκτρονικό κομμάτι της δήλωσης των ακινήτων δηλώνει την κύρια κατοικία που είχε στις αρχές του 2016 με τους μήνες που κατοικούσε σε αυτή και τα στοιχεία αυτής, τετραγωνικά, διευθύνσεις κτλ. Δηλώνει ως πάλι κύρια κατοικία την τελευταία του κατοικία και όταν προχωρήσει στην υποβολή της δήλωσης του βγάζει σαν επιλογή του να ορίσει ποια από τις δύο είναι η τελευταία κατοικία, ούτως ώστε, η τελευταία πρώτη κατοικία, ούτως ώστε να εμφανίζεται στον πίνακα 5 η διεύθυνση της τελευταίας πρώτης κατοικίας. Αν παρατηρήσει, αν κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και δεν υπάρχει πρόβλημα στους μήνες, δηλαδή προκύπτει το άθροισμα των κύριων κατοικιών ότι είναι 12 και όχι 13 μήνες, παραδείγματος χάρη, θα του μεταφέρει στη δήλωση στον πίνακα 5 τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας και από κάτω, εκεί που έχει τα τεκμήρια των υπόλοιπων κατοικιών, θα του μεταφέρει το τεκμήριο της πρώτης κύριας κατοικίας που δεν φαίνεται στον πίνακα. Πριν από λίγο είχε έρθει ένα μήνυμα να εξηγήσει μετά τους δύο τηλεθεατές ποια είναι η διαφορά παραχώρηση με φιλοξενία στις φορολογικές δηλώσεις. Θα μας το πεις όμως μετά τους δύο τηλεθεατές, γιατί δεν θέλω να σας διακόψω. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είναι από τα πιο... Ήθελα να σας ρωτήσω αν εκεί με το, πώς το λέμε, με την εργατική κατοικία έγινε τίποτα για ρύθμιση. Με τα δάνεια ΟΕΚ. Είπανε χθες. Τι, Κώστα? Χθες ένα συνέδριο που έγινε, είπαν ότι θα έρθει μια ρύθμιση που θα αφορά έκπτωση τόκων στα δάνεια τα οποία είναι επιδοτούμενα. Εκεί ισχύει ήδη μια ρύθμιση. Και ότι θα έρθει και μια ρύθμιση που θα αφορά περαιτέρω ρύθμιση και για τα άτοκα δάνεια που είναι περίπου 80.000. Δεν έχει έρθει ακόμα κάτι, αλλά χθες ο Υπουργός Εργασίας το δήλωσε σε ένα συνέδριο που έγινε και αφορούσε τα κόκκινα δάνεια. Πάντως υποχρεωτικά πρέπει να βρεθεί λύση, ξέρεις, και για τα δάνεια του ΟΕΚ, γιατί είναι κάτι που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και είναι όλα αυτά σε κρεμότητα. Ο κόσμος δηλαδή είναι σε αναμονή και δεν γνωρίζουμε πώς θα μπορέσει να ρυθμίσει και πώς να προχωρήσει. Πώς θα ρυθμιστούν όλα αυτά. Πάντως η νομολογία έχει κρίνει ότι και αυτά μπαίνουν στο νόμο Κατσέλη. Ναι, ενώ στην αρχή βέβαια, δηλαδή δεν έμπαιναν, πλέον μπαίνουν στο νόμο Κατσέλη. Άρα και κάποιος... τα άτοκα. Και τα άτοκα που είναι ο ΑΕΔ διάδικος και φυσικά τα επιδοτούμενα που είναι η τράπεζα που τα χορήγησε με επιδότηση από τον ΟΕΚ διάδικος, μπαίνουν και αυτά και μπορούν να ρυθμιστούν. Άρα αν κάποιος έχει ένα μόνο σπίτι και έχει ένα δάνειο και ένα ακίνητο που είναι μικρότερης αξίας, ο καλύτερος δρόμος είναι να πάει στον νόμο Κατσέλη, αν βέβαια μπορεί να προσδιορίσει και να αποδείξει και τη μεταβολή οικονομικών συνθηκών, την αλλαγή δηλαδή στο εισόδημά του. Ήτανε, ακούσαμε, είναι άτοκο το δάνειο. Ναι, ναι. Πλήρωνα εγώ, έχει τώρα έκανα 3 χρόνια που δεν τους πληρώνω. Αν έχετε τις προϋποθέσεις για να μπείτε στο νόμο Κατσέλη, να μπείτε στο νόμο Κατσέλη. Αν έχετε ένα σπίτι, αν έχετε μείωση μισθού, να μπείτε στο νόμο Κατσέλη. Αν έχετε πάνω από ένα ακίνητο, εκεί να περιμένετε να έρθει η ρύθμιση. Θεωρητικά, όσοι είχαν δάνεια από τον ΟΕΚ, θεωρητικά πάντα, έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, έτσι. Οπότε ας το εξετάσουν, ας το δουν καλύτερα, ας περιμένουν και τις καινούργιες ρυθμίσεις που θα έρθουν, αφού έτσι κι αλλιώς δεν έχουν ενοχληθεί για αυτά τα χρόνια και βλέποντας και κάνοντας. Και εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Τσουκαλά. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Ναι. Πήρα πριν από μερικές μέρες τα αναδρομικά της σύνταξής μου από το ΙΚΑ και έχω την αίσθηση ότι η ειδική εισφορά και η κράτηση 40-24 είναι πάρα πολύ αυξημένες. Ειδικά για την ειδική εισφορά είναι το 16,5% περίπου στα μεικτά. Δηλαδή είναι 3.000 η ειδική εισφορά σε μεικτά 18.000. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν 3-4-5% όπως είναι η κλιμάκωση της ειδικής φοράς. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό στα αντρομικά? Όχι, αυτό που μου λέτε, αν είναι 3.000 στα 18 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και εμένα μου φαίνεται τσιμπημένο, υπερτσιμπημένο. Τι δεν μπορεί να κάνει τώρα ο κύριος? Όχι, να πάει κάπου που θα μπορεί να ελέγξει αν πράγματι από το καθαριστικό προκύπτει έτσι. Και να πάει στο ταμείο να το δει πόσα λεφτά μεικτά λέει ότι πήρατε και πόσα καθαρά πήρατε τελικά. Είναι ο μήνας μαζί με τα αναδρομικά, 18.800 είναι τα μεικτά. Και το καθαρό? Και το πληρωτέο ποσό είναι 8.400. Κρατάνε το φόρο όλου του χρόνου, πράγματι, με τις μειώσεις και είστε σίγουρος ότι τα 3.000 είναι μόνο εισφορά αλληλεγγύης
και δεν είναι 40-93. Το λέει, δεν λέει ειδική εισφορά ηλικής, το λέει ειδική εισφορά. Ειδική εισφορά. Ειδική εισφορά. Και είναι κύρια σύνταξη. Κύρια σύνταξη, ναι, το είπε. Πρέπει να το δούμε. Όχι, και εγώ νομίζω ότι κάποιο λάθος έχει γίνει. Άρα πρέπει να κάνω κάποια ένσταση, κάποια αίτηση. Να πάτε ή να βρείτε κάποιον ειδικό να σας βοηθήσει, ή να πάτε στο ταμείο και να κάνετε μία ερώτηση στους αρμοδίους για ποιο λόγο το εκαθαριστικό δίνει την εικόνα αυτή, αφού βάσει του νόμου η εισφορά αλληλεγγύης δεν φτάνει σε τέτοια ποσοστά. 16,5. Μάλιστα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να πάμε και στην κυρία Παναγιώτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Τσουκαλά για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων. Μάλιστα. Μία συγγενής μου, η οποία είναι ετών 70, έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει αυτό το επίδομα. Ωστόσο, παίρνει μία μικρή σύνταξη από την Ουκρανία, 50 ευρώ, έχει εργόσιμα 3.400 και θέλει να ξέρει εάν δικαιωθεί το επίδομα, μπορεί μετά αν βρίσκει κάποια εργόσιμα να βάζει ή απαγορεύεται. Το επίδομα ανασφάλισης του υπερήλικα, λοιπόν, θέλει 15 χρόνια, θέλει να έχει εισόδημα φορολογητέο, είτε είναι τεκμαρτό είτε πραγματικό, κάτω από 4.320 ευρώ. Προφανώς, λοιπόν, τα λεφτά που παίρνει από την Ουκρανία είναι λιγότερα από 360 ευρώ, έτσι δεν είναι? Είναι 50 ευρώ το μήνα. Πολύ ωραία. Θα δικαιωθεί, λοιπόν, τη διαφορά από 360 πλην το ποσό που λαμβάνει από την Ουκρανία. Αν στο μέλλον βάλει εργόσιμα, κάθε χρόνο γίνεται αναδιετία, αλλά ισχύει αναδρομικά από κάθε χρόνο, γίνεται επανέλεγχος αν υπάρχουν τα κριτήρια. Το ζήτημα είναι το άθροισμα των εργοσίμων διαιρούμενο δια 12 συν το 50 που λαμβάνει από την Ουκρανία να μην υπερβούν ποτέ το 12πλάσιο του 360. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να μην αθροιζόμενα τα εργόσιμα με το τεκμαρτό της υπερβεί. Όχι, αυτό είναι λάθος, δεν ισχύει. Να μην υπερβούν με τα εργόσιμα τα 4.320. Όλα μαζί, ό,τι παίρνει όλα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αθροιζόμενα το πραγματικό με το τεκμαρτό. Θα πάμε σε λίγο. Δεν είναι Δεν είναι μόνο η οικία τα οποία ρωτάει όλα ο πραγματικό τεκμαρτό για τεκμήρια. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Είναι και ο. Εντάξει, αν έχει ένα μαξέ. Όχι, δεν ξέρω. Απλά εν την ύλη του λόγου πήγα να το αθροιζόμενα. Θα δούμε για τα τεκμήρια. Κατάλαβα μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με παραχώρηση φιλοξενία, Ηλία μου. Είναι μια ερώτηση που μας κάνουν και θέλουν να δούμε ποιο είναι ο διαχωρισμό. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Στη φιλοξενία κάνει αυτό που αναλύσαμε πριν και δεν αποτελεί τεκμήριο ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Τεκμήριο είναι μόνο για αυτόν που φιλοξενεί η κύρα κατοικία του. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει μια κατοικία που παραχωρείται δωρεάν σε κάποιον για να μένει μέσα, αν αυτός που του παραχωρείται η κατοικία είναι με πρώτου βαθμού συγγενείας, παιδί σε γονέα ή το ανάποδο, γονέα σε παιδί, δεν προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα για αυτόν που την παραχωρεί με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο δεν ξεπερνά τα 200 τετραγωνικά μέτρα. Δεν αποτελεί τεκμήριο για αυτόν. Το αναγράφει στο Ε2 ως δωρεάν παραχώρηση στον ιό μου, στην κόρη μου και τελείωσε το κομμάτι αυτό για αυτόν που το παραχωρεί. Για αυτόν που του παραχωρείται το ακίνητο, θα πρέπει να το αναγράψει κανονικά στον πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης με τα τετραγωνικά του ακινήτου, τη διεύθυνση, τον κωδικό, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ, όροφο κτλ. Προκειμένου να συνυπολογιστεί στα τεκμήρια του φορολογούμενου που το έχει παραχωρηθεί δωρεάν η οικία. Στην περίπτωση που δωρεάν παραχώρηση γίνεται από κάποιον σε οποιοδήποτε άλλον που δεν είναι πρώτου βαθμού συγγενείας, τότε υπολογίζεται και τεκμαρτό εισόδημα για αυτόν που παραχωρεί την οικία, το οποίο είναι το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όπου θα είναι και το φορολογητέο εισόδημα για αυτόν που παραχωρεί την κατοικία. Αν είναι πρώτη κατοικία σε πρώτου βαθμού συγγενείας, το 3% υπολογίζεται στο παραπανίσιο των 200 τετραγωνικών μέτρων, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν τα 200 τετραγωνικά που είναι αφορολόγητα. Πάντως, μετά τον κύριο Γιάννη, θα δούμε γιατί στην τσιμπίδα των τεκμηρίων μπαίνουν εκατομμύρια φορολογούμενοι με τη μείωση του αφορολόγητου. Παραδείγματος χάρη σε αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν με τα τεκμήρια. Και η αγαπημένη της Κίας. Εάν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει 3.000 και έχει και ένα μάξι που είναι 2.000, το εισόδημά του είναι 5.000. Άρα μένει εκτός του επιδόματος.
παραδείγματος χάρη, στο επίδομα τέκνων το τεκμαρτό εισόδημα, αν είναι υψηλότερο από το φορολογητέο, είτε κόβει τελείως το οικογενειακό επίδομα, το γνωστό Α21, είτε το συρρυκνώνει κατά πολύ λόγω φορολογητέου εισοδήματος. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω τον φορολογικό σας σύμβουλο. Ο γιος μου εργάζεται στην Αραβία. Ναι. Από το 2013. Ωραία. Θα υποβάλει δήλωση τώρα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει τη φορολογική του κατοικία. Έχει γίνει αλλαγή. Έχει γίνει αλλαγή. Έχει γίνει αλλαγή. Μια χαρά. Τότε... Πέστε μου, καταρχήν θα υποβάλει δήλωση. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα ή κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Έχει το μισό σπίτι με τον αδελφό του. Το οποίο νοικιάζεται. Όχι. Το χρησιμοποιεί όταν έρχεται στην Ελλάδα, σαν δεύτερη κατοικία. Ναι. Εγώ αυτό που συμβουλεύω γενικώ στον κόσμο, δεν είναι αναγκαστικό να κάνει δήλωση από τη στιγμή που δεν έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Ναι. Αν έχει όμως έστω και ένα λεπτό τόκους καταθέσεων, είναι πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Εγώ αυτό που θα έκανα στη θέση σας, θα του υπέβαλα φορολογική δήλωση, δηλώνοντας την κατοικία ως δευτερεύουσα κατοικία. Και τι θα πετύχαινα με αυτό? Η φορολογική αρχή θα είχε μια συνεχόμενη εικόνα της φορολογικής δήλωσης του ιού σας και έτσι όταν χρειαζόταν να πάρει μια φορολογική ενημερότητα για τον α ή β λόγο, δεν θα χρειαζόταν να πάει στη φορολογική αρχή για να αποδείξει το διάστημα που δεν έκανε δηλώσεις ότι είχε το δικαίωμα να μην υποβάλει δηλώσεις. Άρα πρακτικά μπορεί να μην κάνει δήλωση, αλλά εγώ το συμβουλεύω για τεχνικούς λόγους να υποβάλει μια μηδενική δήλωση, συμπεριλαμβάνοντας μόνο τη δευτερεύουσα κατοικία. Σε κάθε περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνει το παγκόσμιο εισόδημα. Το συμπεριλαμβάνει μόνο στη χώρα που κατοικεί. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο επ' αυτού. Για να υπαρξεί στην φορολογία την απορία κατοίκων του εξωτερικού, ναι, η εφορία κατά καιρούς δεν έπαιρνε τις αιτήσεις και όλα αυτά. Εκείνος είναι από το 2013. Τροποποιητικές δηλώσεις για να καλύψει, να αναθεωρήσει κατά κάποιο τρόπο τις πράξεις επιβολής φόρους τα έτη 13, 14, 15 και 16 μπορεί να υποβάλει. 16. Πότε άλλαξε η φορολογική κατοικία? Από το 2013. Όχι στην πραγματικότητα, πότε δηλώθηκε στην εφορία? Τελικά το δεχθήκανε το 2017. Το 2017. Πού είναι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Σαουδική. Σαουδική Αραβία. Και σας βάλανε να δηλώσετε παγκόσμιο εισόδημα? Στα προηγούμενα, ναι. Διότι η γυναίκα του εργαζόταν εδώ. Ήτανε έγκαμος και η γυναίκα του ήταν εδώ? Ναι, δεν θα το κερδίσετε. Δούλευε η γυναίκα του? Ναι, δούλευε. Το πρώτο πράγμα που εξετάζεται σε οποιοδήποτε κράτος κατοικεί ο φορολογούμενος, οποιαδήποτε σύμβαση και αν υπάρχει με το κράτος στο οποίο κατοικεί, το πρώτο πράγμα που εξετάζεται είναι τα οικογενειακά συμφέροντα. Αν έχει μείνει πίσω ένας από τους δύο και εργάζεται ή έχει ατομική επιχείρηση ή είναι μέλος εταιρείας και αποδεικνύεται ότι είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ο ένας από τους δύο, δυστυχώς συμπαρασύρει και τον άλλον. Άρα θεωρώ ότι και αιτήσεις να κάνετε να επανακαθαριστούν οι δηλώσεις για τα περασμένα 3 έτη, δεν θα γίνει δεκτό το αίτημα. Τώρα είναι χωρισμένοι, έχουν χωρίσει. Έχουν χωρίσει τώρα. Ναι, αλλά πότε το διαζύγιο, πότε... Το 2015. Το 2015. 13-14 το θεωρώ αδύνατον. Το 2016 οι δηλώσεις γίνονται φέτος, άρα έχει γίνει δεκτή αλλαγή, άρα δεν το συζητάμε. Το μόνο που ενδεχομένως να μπορείτε να κερδίσετε είναι το 15 ανάλογα με το πότε εκδόθηκε το διαζύγιο και πότε είχε γίνει αίτηση. Στείλτε τα έγγραφα για να τους ρίξουμε μια ματιά, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο
με την περιφυσιολογία. Αφήστε το τηλέφωνο σας, το κρατήστε το κοντρόλ για να στο τέλος της εκπομπής ο κύριος Χατζηγεωργίου να επικοινωνήσει μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε και στον επόμενο τηλεθεατή που είναι ο κύριος Χρήστος. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Έπεσε η γραμμή. Πάμε να δούμε, Κώστα Τσουκαλά, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Σας παρακαλώ πολύ να δείξουμε και τα παραδείγματα των συντάξεων για να δούμε πώς χάνονται και ποιοι θα χάσουν 2,5 συντάξεις. Θα δούμε τι γίνεται με έναν συνταξιούχο του Δημοσίου, με έναν συνταξιούχο του πρώην ΤΕΒΕ και βεβαίως με έναν συνταξιούχο του ΙΚΑ. Πάμε να μου δώσω ένα πρώτο σχόλιο και να δούμε τα παραδείγματά μας. Πώς υπολογίζουν τις τάξεις από το 2019. Αυτό είναι που συζητήσαμε πριν, λοιπόν, την προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι, λοιπόν, οι οποίοι έχουν πάνω από 1.000 ευρώ στην ουσία σύνταξη, είναι πιθανό η προσωπική διαφορά να είναι και 250 και 300 ευρώ. Άρα, αν αυτό το κάνουμε επί 12, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που θα χάσουν 2,5 με 2,800 το χρόνο, που σημαίνει περίπου 2,5 συντάξεις. Άρα, παράδειγμα, έχουμε... το βλέπουμε και στους δέκτες μας. Συνταξιούχος του Δημοσίου, για παράδειγμα, πανεπιστημιακής εκπαίδευση με 35 χρόνια υπηρεσίας και κύρια σύνταξη 1.225 ευρώ, λοιπόν, θα χάσει 220 ευρώ το μήνα. 2,1 συντάξεις, 2,646, άρα και θα 2,1 λαμβάνει 1.004. Αφού μετά τον υπολογισμό η σύνταξη θα μειωθεί κατά 18%. Υπάρχει και παράδειγμα με μεγαλύτερη σύνταξη. Με 1.450 μεικτά ακόμα, είναι λίγες αλλά υπάρχουν, εκεί χάνει πάνω από 320 ευρώ, άρα εκεί χάνει περίπου 3.600, χάνει περίπου κοντά στις 2,8 συντάξεις στην ουσία. Υπάρχουν βέβαια και μια πολύ μεγάλη μερίδα που βγάζει 800 ευρώ το μήνα, ότι θα χάσουν 100 ευρώ, θα χάσουν και αυτοί τουλάχιστον μία σύνταξη. Μπορεί και παραπάνω. 1,2-1,3. Πάμε και στο επόμενο παράδειγμα για να δούμε τελικά ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι, για να καταλάβουμε. Με 30 χρόνια λοιπόν ο συνταξιούχος. Δεν έπαιρνε από ό,τι βλέπουμε μεγάλη. 985 ευρώ. Κανονική θέση έπαιρνε, χάνει 177 ευρώ. Άρα στην ουσία θα χάσει και αυτός πάνω από δύο συντάξεις, όπως βλέπουμε. 2.127 ευρώ. Θα χάσει λοιπόν 2,16 συντάξεις. Και αν βάλουμε το αφορολόγητο που σε αυτούς τους ανθρώπους θα κόψει περίπου γύρω στα 600 ευρώ. Ακριβώς. Στην ίδια κατηγορία. Εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι εκείνοι που έχουν 1,5 περικοπή σύνταξη θα έχουν 2 τελικά λόγω του χρονολογίου του. Εκείνοι που έχουν 2,5 θα έχουν πάνω από 3 συντάξεις. Άρα στην ουσία οι συνταξιούχοι θα έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το 2019 και μετά. Θα είναι πολύ μεγάλη περικοπή, χωρίς τα αντίμετρα να δείχνουν ότι μπορούν να τα δώσουν τέτοια λεφτά στους νέους ή στους μισθωτούς ή σε κάποιους άλλους. Εδώ στην ουσία δηλαδή, τα αντίμετρα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το πολύ μεγάλο αυτό αρνητικό αποτέλεσμα στις συντάξεις, δεδομένου μας ότι σήμερα οι συνταξιούχοι ζουν, τις οικογένειές τους ζουν πολύ συχνά παιδιά, εγγόνια, αδέρφια. Πάμε και στο τελευταίο παράδειγμα να δούμε συνταξιούχος λοιπόν του ΙΚΑ, μητέρα ανηλίκου με 20 έτη ασφάλισης και κύρια σύνταξη 530 ευρώ, θα λαμβάνει 4,30, μείον 96 ευρώ το μήνα ή μείον 1.152 ευρώ το χρόνο και επικουρική 135 ευρώ αντί για 165, δηλαδή μείον 30 ευρώ το μήνα ή 360 ευρώ το χρόνο. Χάνει περίπου το 80% μιας μηνιαίας σύνταξης. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι κερδισμένοι και δεν θα υποστούν αυτές τις περίπου το 3-4% των συντάξεων, τόσο μικρά. Πράγματι έχουν αύξηση με τον επανεπολογισμό, κυρίως κάποιοι που είχαν και λίγα χρόνια και διαδοχική ασφάλιση. Δηλαδή κάποια που είχε 7 χρόνια, τέλος 8 χρόνια ΙΚΑ. Εκεί θα είναι παραπάνω 15 ευρώ η σύνταξή της. Αλλά αυτή είναι μια μικρή κατηγορία. Όχι γενικά όσο έκανε διαδοχική ασφάλιση. Αυτοί που είχαν διαδοχική ασφάλιση και είχαν και πάρα πολύ λίγα ένσημα ή πάρα πολύ λίγα χρόνια. Αυτοί οι οποίοι, για παράδειγμα, όμως έχουν 35 χρόνια, 20 ΤΕΒΕ, 15 ΙΚΑ, και εκείνοι ενώ θα έχουν περικοπή θα είναι μικρότεροι από εκείνο που είχε 35 χρόνια στο ΙΚΑ, για παράδειγμα. Δηλαδή, εκείνοι που είχαν πολύ διαδοχική ασφάλιση δεν θα δουν πολύ μεγάλες περικοπές. Και πάμε να κλείσουμε, να δούμε τι γίνεται με τον ΕΝΦΙΑ και να δούμε όλοι, Νικολοπούλου, και με το κομμάτι των αντικειμενικών αξιών τι γίνεται. Ηλία, θα ξεκινήσω από σένα. Χαμηλότερος ΕΝΦΙΑ για μικρότερο ποσοστό βεβαίως, για πολύ χαμηλά, πολύ μικρά ακίνητα. Δηλαδή χαμηλώνει ο φθηνός ΕΝΦΙΑ και ψηλώνει. Καταρχήν μιλάμε για το 19, όποιες αλλαγές γίνουν. Για το 18 είπε και η κυρία Παπανάτσου ότι ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ο ίδιος. Ο ίδιος. Ουσιαστικά, και αυτό το 2,65 το οποίο πρέπει να διατηρηθεί, που είναι τα έσοδα του. Ο προϋπολογισμός το έλεγε και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αλλαγές και αν γίνονταν
σε κάθε περίπτωση θα ήταν, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο αθρηστικά. Κερδισμένοι μόνο αυτοί που έχουν μικρής αξίας ακίνητο. Εντάξει, δηλαδή. Τι κερδισμένοι, μόνο στο ύψος των 180 εκατομμύριων. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι αστείο μπροστά στα 2,65 τα οποία αναμένουν, είναι αστείο το θέμα. Όλοι μου το κομμάτι των αντικειμενικών. Το κομμάτι των αντικειμενικών φαίνεται ότι μάλλον μέσα στο 18 θα φροντίσουν και μάλιστα ακούσαμε ότι θα συσταθεί μια επιτροπή τώρα μέσα στον Ιούνιο, η οποία θα φροντίσει να προχωρήσει στην αποτίμηση των εμπορικών αξιών των ακινήτων. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει δέσμευση ότι μέσα στο 18 θα μπορέσουν τουλάχιστον οι εμπορικές αξίες των ακινήτων να υπολογίζονται για τον έμφυα. Το 19 θα αλλάξει έτσι και αλλιώς και ο έμφυα. Θα γίνει ένα συνολικότερο φόρο όπως τα έχει πει και ο Ηλίας στο παρελθόν. Μένει να δούμε. Κοίταξε, το σημαντικότερο από όλα, εκεί που πρέπει να σταθούμε δηλαδή, είναι ότι προφανώς δεν θα ελαφρυνθούμε με τον έμφυα. Φέτος θα είναι βαρύτερος και από ό,τι φαίνεται ούτε και του χρόνου. Μόνο για πολύ, πολύ περιορισμένη φορολογική βάση. Πολύ μικρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είστε εδώ κοντά μου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Ακολουθεί εκπομπή Πολιτική Οικονομία και στη συνέχεια SBC Live. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.